Τσουνάμι αποκαλύψεων μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του Στάθη Παναγιωτόπουλου πως διακινούσε προσωπικές του στιγμές, φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο. Τι μας ζήτησε να μεταφέρουμε μέσω της εκπομπής μας. Πρώην εργαζόμενη του Ράδιο Αρβίλα βάζει φωτιά με όσα λέει για τον παρουσιαστή και παραγωγό σε ανάρτησή της. Βίντεο ντοκουμέντο από την έξοδο του Στάθη Παναγιωτόπουλου με τη σύζυγό του για φαγητό. Τι λέει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που τους φιλοξένησε. Όλο το ρεπορτάζ και παρασκήνιο από την υπόθεση που μονοπολεί το ενδιαφέρον τα τελευταία 24 ώρα. Αποστολή στη Λιβαδιά. Αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη η διοκτήτρια εστιατορίου που κατηγορείται για το τραπέζι θανάτου μετά από βάπτιση στα άσπρα σπίτια. Σε απευθεία σύνδεση ο σύζυγος και ο γιος του 55χρονου που έχασε τη ζωή του έχοντας προσβληθεί από σαλμονέλα στο τραπέζι του Γλεντιού που κατέληξε σε τραγωδία. 66 άτομα δηλητηριάστηκαν και έφτασαν να νοσηλευτούν ακόμη και στην εντατική. Σήμερα ζητούν δικαίωση για το πρωτοφανές περιστατικό. Αποστολή στα Γρεβενά. 59χρονος φέρεται να έπνιξε τη μητέρα του και να επιχείρησε να γίνει γρήγορα η κηδεία της προκειμένου να μην αποκαλυφθεί. Το σκοτεινό παρελθόν και οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην κάμερα της εκπομπής και το στρατηλιμιό. Απευθεία σύνδεση. Αυτή την ώρα σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Τράγκα που έφυγε στα 72 του από επιπλοκές του κορονοϊού. Οι δικοί του άνθρωποι, συνάδελφοι και φίλοι του αποχαιρετούν το ασυμβίβαστο πνεύμα της δημοσιογραφίας. Απευθεία σύνδεση. Στον ανακριτή, ο 31χρονος νηπιαγωγός μετά την καταγγελία γονέων 4χρονου αγοριού ότι το παρενόχλησε σεξουαλικά μέσα στην τουαλέτα του σχολείου. Τι κατέθεσε στους ειδικούς ψυχολόγους ο 4χρονος και τι καταγγέλνουν οι γονείς του. Τι απαντά ο νηπιαγωγός που τοποθετεί την καταγγελία στη σφαίρα της φαντασίας. Απευθεία σύνδεση με τα δικαστήρια. Η Μάρα Ζαχαρέα ανοίγει το ζεστό σπιτικό της στην εκπομπή μας και μοιράζεται ξεχωριστές στιγμές από τα πιο φωτεινά Χριστούγεννα, τις χρονιές που επέστρεφε από το μεευτήριο, κρατώντας την αγκαλιά της τα δώρα της ζωής της, το Βασίλη και την Άννα της, που είναι και τα δύο παιδιά των Χριστουγέννων. Μεσημέρι, είμαστε και σήμερα εδώ στην παρέα σας. Επέλεξα ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαιτέρως. Και όταν έτσι δεν νιώθω καλά, σαν και σήμερα, γιατί είναι μια δύσκολη επικαιρότητα, επιλέγω να ακούω πάντα αυτό το τραγούδι, γιατί πραγματικά η θάλασσα εντός μου είναι άλλοτε φωτεινιασμένη, άλλοτε ήρεμη, κύριε Σούρα. Και σας ευχαριστώ πολύ που σε μια τόσο δύσκολη θεματικά μέρα είμαστε παρέα. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα Ελλάδα και επιτρέψτε μου μετά από 36 χρόνια να βάλω ένα ερωτηματικό. Καλημέρα Ελλάδα. Έχετε δίκιο κύριε Σούρα και τα σημερινά θέματα το αποδεικνύουν αυτό που λέτε, καθώς πάμε στα Γρεβενά, γιατί εκεί φαίνεται ότι ένας γιος ενδεχομένως δολοφόνησε τη μητέρα του, που πριν λίγα χρόνια φαίνεται πως είχε δολοφονήσει και τη γιαγιά του. Και υπάρχουν και κάποιες αποκαλύψεις από το στρατή Λιμιό που πραγματικά δεν τις χωράει ο ανθρώπινος νους. Όχι αποκαλύψεις από το στρατή, από μαρτυρίες που έχει καταγράψει ο στρατής. Πέτρο μου, σήμερα επίσης είμαστε στα δικαστήρια. Για ένα ρεπορτάζ που ανέδειξε και το δικαστικό ρεπορτάζ.gr φέρνοντας τη δικαιογραφία στον αέρα του site. Αν θέλεις επιγραμματικά, μου λες τι είναι αυτό. Είναι ένα θρίλερ το οποίο εμπλέκει έναν 31χρονο νηπιαγό σε υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 4χρονου αγοριού. Όλα συνέβησαν την προηγούμενη Πέμπτη, συμπληρώνεται σήμερα μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο άνθρωπος αυτός λοιπόν φέρεται να έχει κακοποιήσει σεξουαλικά τον 4χρονο αγόρι. Αυτό έχει καταγγείλει το ίδιο το αγόρι και οι γονείς του. Ο ίδιος στηρεί μία άλλη στάση. Θα έχουμε ζωντανή σύνθεση με τα δικαστήρια και σε λίγη ώρα θα αναφέρουμε και τις ανατριχιαστικές πραγματικά μαρτυρίες. Έτσι.
Η Ρία Τσοχαντάρη σήμερα έχει επίσης αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σε σχέση με το θέμα του Στάθη Παναγιωτόπουλου, που αποκαλυπτικά έχει αναδείξει αυτή η εκπομπή από την πρώτη μέρα. Και φαίνεται από τον κόσμο πόσο έχει ανταποκριθεί σε αυτές τις αλήθειες που καταγράφουμε καθημερινά, γιατί δεν κρύβουμε. Και έχω πει εγώ από αυτή τη θέση ότι αν δεν μπορώ να τη φτάσω την αλήθεια ως το τέλος από αυτή τη θέση, προτιμώ να μην παίζει το θέμα στην εκπομπή, γιατί δεν θέλω να καταγράφεται η μισή αλήθεια. Θέλω να μπορώ να τη λέω ολόκληρη. Και εδώ, σε αυτό το ρεπορτάζ, μπορούμε να τη λέμε ολόκληρη, γιατί αναμένουμε και το Στάθη Παναγιωτόπουλο όποτε θέλει να βγει. Υπάρχουν οι Ράδιο Αρβίλα που έχουν απαντήσει γι' αυτόν. Υπάρχει το ρεπορτάζ, υπάρχει δικηγόρος της άλλης πλευράς, υπάρχουν οι νέες καταγγελίες και μας εμπιστεύεται η κοπέλα αυτή. Και σήμερα ζητά να μεταφέρει η Ρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Και θα αποκαλύψουμε σήμερα ευθαρσώς και σε ποια γυναίκα ακριβώς είχε μεταφέρει ότι κοίταξε να δεις. Ο Στάθης μου έχει κάνει αυτό και αυτό και αυτό και είμαστε στα δικαστήρια, Ρία μου. Και χθες, Τζίνα, προβάλαμε για πρώτη φορά τη δήλωσή της, μια δήλωση βόμβα, ότι είχε δηλαδή ενημερώσει τη συγκεκριμένη σύντροφο. Να δούμε σήμερα λοιπόν πώς συνεχίζεται αυτή η αποκάλυψη και τι μας λέει η ίδια. Σωστά, και τι θέλει να μεταφέρουμε, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί θέλει να πούμε κάτι το οποίο φαίνεται ότι τουλάχιστον λέει από όλη αυτή τη δημοσιότητα αυτό είναι κάτι που με χαλαρώνει ψυχικά. Θα το ακούσουμε αυτό, κύριε Σούρα, και εδώ έχετε πολλά να πείτε. Τώρα, η Ρούλα Κουσκουρή μας έχει φέρει ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι ο Γιώργος Σόμπολος, και λέω στη Ρούλα Κουσκουρή γιατί από το 2016 που είμαστε στον τηλεοπτικό αέρα το είχαμε αναδείξει τότε πρώτη φορά, Ρούλα μου. Ακριβώς, είναι εκείνο το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος όταν ξαφνιαστήκαμε όλοι, σοκαρίστηκε όλη η Ελλάδα όταν 66 άτομα το ένα πίσω από το άλλο μεταφέρονταν σε νοσοκομείο από δηλητηρίαση που υπέστησαν σε συγκεκριμένο κέντρο διασκέδασης μετά από βάφτιση, Ζήνα, με αποτέλεσμα ένας από τους θαμώνες να φύγει από τη ζωή, 55 ετών, να κινδυνέψει ο γιος του 22 ετών. Υπάρχουν και άλλοι που δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα. Εγκυμονούσα κοπέλα στον 8ο μήνα αναγκάστηκε να τις πάρουν το μωράκι της, να το φέρουν στη ζωή με προβλήματα υγείας. Να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη σήμερα. Ο κύριος Γιαλινάς είναι εκεί, ο Γιώργος Σόμπολος είναι εκεί. Η μητέρα και ο γιος που έχασαν τον 55χρονο πατέρα και σύζυγο αντίστοιχα θα είναι σε απευθεία σύνδεση σε πολύ λίγο από τώρα. Να πάω όμως, Δημήτρη μου, στο τελευταίο αντίο σήμερα, στο μεγάλο δάσκαλο, τον Γιώργο Τράγκα. Ένα ιερό τέρας της δημοσιογραφίας, ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πολύ, ένας άνθρωπος που έζησε με πάθος, ενήργησε με πάθος, έτσι, και έχει, νομίζω, ταυτιστεί το όνομά του με το ελληνικό ραδιόφωνο, ειδικά τη δεκαετία του 90. Είναι συνυφασμένο, νομίζω, με τον Γιώργο Τράγκα. Τελευταίο αντίο, λοιπόν, σήμερα, συγγενείς, φίλοι. Βέβαια, νομίζω θα είναι σε πιο στενό κύκλο λόγω και των συνθήκων του COVID. Βλέπουμε εδώ και πλάνα, Δημήτρη μου, και σήμερα τρεις δημοσιογράφοι της εκπομπής, η Κατερίνα Σουλιώτη, η Εύη Γιαρκιά και ο Σπύρος Σιγούρος βρίσκονται εκεί για να καταγράψουν το γεγονός. Να πω ένα καλό μεσημέρι αρχικά στην Κατερίνα Σουλιώτη, που ήταν και το πνευματικό του παιδί. Ήταν τραγκόπαιδο και είναι τραγκόπαιδο, το λέει η Κατερίνα, και ορκίζεται στο Ευαγγέλιο. Κατερινάκη μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Ζήνα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δύσκολη μέρα για τη δημοσιογραφία, Ζήνα, αφού σήμερα ο δημοσιογραφικός κόσμος θα αποχαιρετήσει τον Γιώργο Τράγκα. Όπως πολύ καλά είπες και εσύ και οι συνάδελφοι, ήταν ένας άνθρωπος που πολλοί τον αγάπησαν. Πολλοί ήρθαν σε ρήξη μαζί του και διαφώνησαν. Όλοι όμως συμφωνούσαν σε κάτι. Στη τεράστια δημοσιογραφική του καριέρα, στον εκρηκτικό και συνάμα ευαίσθητο χαρακτήρα του, στην αυστηρή του πένα, αλλά και στην ηχηρή και ευρωβεντερή του φωνή, κάθε φορά που έλεγε «Εν Αθήνες, φίλες και φίλοι». Ήταν ένας άνθρωπος με πλούσια δημοσιογραφική καριέρα. 50 χρόνια τώρα όλοι του το αναγνωρίζουν. Η εξόδιος ακολουθία, Ζήνα, θα γίνει σήμερα στη 1 η ώρα. Πριν από λίγο ήρθε η σωρός του. Αναμένεται να έρθουν οι τρεις γυναίκες της ζωής του, με τελευταία την σύντροφο της ζωής του επί 22 χρόνια, την Μαρία Καρά, αλλά και τα δυο του παιδιά, ο Γιάννης και ο Φρέντι. Βαρύ το κλίμα και για τη δημοσιογραφία αλλά και για την οικογένεια. Η οικογένεια Ζήνα έχει αποφασίσει αντί Στεφάνων να, με συγχωρείτε κιόλας, είμαι και λίγο συγκινημένη. Το ξέρω, Κατερινάκη μου. Είναι δύσκολη μέρα για σένα σήμερα.
γιατί είσαι τραγόπεδο, είναι πνευματικός σου πατέρας. Ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που πάντα σου έστελναν λουλούδια στη γιορτή σου. Πάντα όταν τον ζητούσαμε στη δική μας εκπομπή μας αγαπούσε πολύ και εμένα προσωπικά με αγαπούσε πολύ. Και ό,τι είχε να πει στη δική μας εκπομπή το έλεγε πάντα με σεβασμό. Και ήταν ο άνθρωπος που την έφτανε την αλήθεια μέχρι το τέλος. Μακάρι να τον ακολουθήσουμε κι εμείς και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το μεγαλείο ψυχής που είναι ο Γιώργος Τράγκας. Κάποιοι συνάδελφοί του σου μίλησαν, να τους ακούσουμε, η Νανά Παλετσάκη, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, Δήμος ο Δήμος Βερίκιος και... Δήμος. Παρακαλώ. Δήμος Βερίκη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνο τον Ανούσκα για που μου έλεγε. Πολλά χρόνια συνεργασίας, πάρα πολλοί καυγάδες, πάρα πολλά γέλια. Θα ήθελα να του πω ότι τον αγαπήσαμε πάρα πολύ εμείς που συνεργαστήκαμε μαζί του. Αν και πολλές φορές μας έφτασε στα κόκκινα, αλλά έτσι ήταν ο Γιώργος, ένας πολύ μεγάλος showman, δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, ανταποκριτής. Μια ολόκληρη σχολή. Θέλω λοιπόν να ανταποδώσω στο πέρασμά μου κάτι καλό και δυστυχώς πρέπει να το κάνω και με οξύλογο. Ο Γιώργος ήταν μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή. Είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του τα τελευταία 30 χρόνια αρκετές φορές. Πάντα ήταν ο απρόβλεπτος, πάντα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε και την καλή κουβέντα για τους συνεργάτες του όταν τους έβλεπε να τον ξεπερνούν στη μαχητικότητά τους. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Αύριο πάλι στις 6:45 χωρίς αναισθητικό. Εγώ θέλω να αποχαιρετήσω πραγματικά με σεβασμό τον Γιώργο Τράγκα. Είχαμε συνυπάρξει αρκετά χρόνια σε μέσα ενημέρωσης. Νομίζω ήταν ένα μοναδικό είδος δημοσιογράφου. Είναι κάτι που δεν έχει αντιγραφεί από κανέναν. Και μαζί με τον Γιώργο Τράγκα φεύγει και μια ολόκληρη εποχή. Είναι πραγματικά πολύ κρίμα και πολύ άδικο που έφυγε αυτός ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Τόσο άδικα, ενώ θα μπορούσε να είναι σίγουρα μαζί μας ακόμα και σήμερα. Μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Να είναι καλά εκεί που πάει. Του εύχομαι καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στους δικούς του για να τον θυμούνται πάντα. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Βέβαια. Δεν με αφήνετε. Προλαβαίνω γι' αυτό. Είχε κακό τέλος. Και αυτό είναι το χειρότερο, αυτό που πονάει περισσότερο. Πράγματι είμαστε πολλά χρόνια κοντά, δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί, με τα καλά και τα κακά της δουλειάς. Εμένα θα μου λείψει, σαν φίλος δηλαδή, του απευθύνω ένα τελευταίο αντίο, ένα καλό δρόμο. Αντίο Γιώργο Τράγκα από μας. Έφτασε μόλις πριν από λίγο η Μαρία Καρά, η σύζυγός του. Θα δείξουμε έτσι και τα πλάνα σε πολύ λίγο, Κατερινάκη μου. Ναι, Ζήνα, έφτασε η σύζυγός του, η Μαρία Καρά, υποβασταζόμενη με τον Ηλία. Ήταν φίλος του και σωματοφύλακας του Γιώργου του Τράγκα. Χρόνια φίλοι, τα τελευταία 40 χρόνια μαζί. Η Μαρία Καρά, η οποία δεν μπορεί να πιστέψει τον χαμό του Γιώργου Τράγκα. Ήταν 22 χρόνια μαζί, Ζήνα. Ήταν ένας θυελώδης έρωτας που ξεκίνησε στην εφημερίδα Χώρα και της είπε όταν την πρωτοείδε ότι δεν αφήνεις τη δημοσιογραφία για να σε παντρευτώ. Μια γυναίκα που δεν παντρεύτηκε μία φορά Ζήνα, αλλά τρεις φορές. Μία με πολιτικό, μία με θρησκευτικό και μία στο Las Vegas. Κατερινάκη μου, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε πάλι. Την είδα την Μαρία υποβασταζόμενη, όπως είπες, γιατί εδώ εμείς στο πλατό είμαστε σε απευθεία σύνδεση και βλέπουμε τα πλάνα που στέλνουν οι τρεις συνάδελφοι, τόσο ο Σπύρος Σιγούρος, η Εύη Γιαρκιά, όσο και εσύ, Κατερινάκη μου. Και καθ' όλη τη διάρκεια, επειδή η κηδεία είναι στη μία, θα είμαστε με απευθείας συνδέσεις, γλυκιά μου Κατερίνα. Ξέρω είναι πολύ δύσκολη μέρα για σένα και για τη Ρούλα Κουσκουρή που είναι εδώ σήμερα, αλλά πραγματικά είναι από εκείνες τις στιγμές που κάνουμε κόμπο την καρδιά μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το αντίο που θα ήθελε ο Γιώργος Τράγκας να νιώσει η ψυχή του από μας. Ζήνα, να πω κάτι. Έλεγε για σένα
Ότι είσαι κομάντο. Ναι, και αυτή, ότι είσαι κομάντο και εκτός τηλεόρασης και το ξέρεις. Και έλεγε πάντα ο Γιώργος Τράγκας την ώρα που ήταν έκριθμος, την ώρα που βαρούσε τα χέρια πάνω στο τραπέζι και την ίδια ώρα σου έλεγε βέβαια τι κάνεις, είσαι καλά, έχεις φάει, σ' αγαπώ. Έλεγε λοιπόν ότι πάνω απ' όλα το ρεπορτάζ. Έτσι λοιπόν και εμείς αυτό θα κάνουμε. Πάνω απ' όλα το ρεπορτάζ για να τιμήσουμε έναν άνθρωπο που 50 χρόνια στάθηκε άξιος απέναντι στη δημοσιογραφία και όπως είπα πιο πριν, πολλοί τον αγάπησαν. Πολλοί είχαν διαφωνήσει του, αλλά κανένας ακριβώς, αλλά κανένας δεν θα αμφισβητήσει το τεράστιο δημοσιογραφικό του ταλέντο και τα περαμέτω στη δημοσιογραφία. Αγαπώ Κατερινάκη, ναι. Σ' αγαπώ πολύ. Θυμάσαι αγαπώ. Πολύ καλά ότι εγώ, προτιμούσε να τον φωνάζουμε ρεπόρτερ και όχι δημοσιογράφο. Τα διαχώριζε ρεπόρτερ. Αυτά τα δύο ο Τράγκας. Έλεγε εγώ ήμουν, είμαι και θα πεθάνω ρεπόρτερ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε σε πολύ λίγο, γλυκιά μου Κατερίνα. Ο Στέργιος Αμαρτζής είναι στα ΔΕΚ εδώ, περιμένει τις δικές σας αναμνήσεις και σήμερα, Στέργιο μου. Βεβαίως, περιμένουμε να μας στείλετε φωτογραφίες χριστουγεννιάτικες από το παρελθόν, να μας στείλετε τα στολίδια σας, ό,τι ποθεί η ψυχή σας. Περιμένουμε εδώ αλήθειες με τη Ζήνα σε Facebook και Instagram, Ζήνα. Τώρα. Θα πω ένα καλό μεσημέρι στη Λιβαδιά. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Σόμπολος με τη γυναίκα του 55χρονου. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ζήνα, καλό μεσημέρι από τη Λιβαδιά. Ακριβώς είναι δίπλα μου η σύζυγος, η κυρία Αργυροπούλου, η σύζυγος του Θανόντα, του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του. Σε μια εκδήλωση πήγαν για χαρά και δυστυχώς οι άνθρωποι κατέληξαν να έχουν πόνο. Πήγε να χάσει και το γιο της. Ευτυχώς όμως ο γιος της γλίτωσε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Ζήνα, μέσα βρίσκεται σε εξέλιξη η αγόρευση του συνηγόρου της οικογένειας, του κυρίου Διαλυνά. Γιώργο μου, εδώ, για να θυμίσουμε την υπόθεση, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μας δίνετε τα νεότερα με την σύζυγο του Εκλιπόντα. Παρακαλώ. Ήταν Ιούνιος του 2016, όταν σε τραγωδία εξελίχθηκε το γλέντι μιας βάφτισης. Μετά τη βάφτιση του νεοφώτιστου στην παραλία Διστόμου στα Άσπρα Σπίτια στη Βιωτία, ακολούθησε το γλέντι με φαγητό και ποτό. Έμελε όμως να εξελιχθεί σε τραγωδία. Στο τραπέζι μετά τη βάφτιση παραβρέθηκαν δεκάδες καλεσμένοι. Το φαγητό στο γνωστό κατάστημα στην παραλία Διστόμου φέρεται να ήταν το δηλητήριο που σκότωσε έναν άνθρωπο και έστειλε άλλους στην εντατική. 66 άτομα υπέστησαν βαριάς μορφής γαστρεντερίτιδα. Στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι πρόκειται για σαλμονέλα και ο ένοχος ήταν οι πένες με το τυρί που κατανάλωσαν. Είμαστε οι γονείς που κάναμε τη βάφτιση στο συγκεκριμένο εστιατόριο. Πώς αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα υγείας? Και εγώ αντιμετώπισα και η σύζυγός μου και πρώτα ο γαμπρός μου που έφυγε από τη ζωή, ο πρώτος δηλαδή που έφυγε από τη ζωή με τρομερές, έτσι, τρομερό, πραγματικά έτσι με πόνο από εμάς. Και η σύζυγός μου και εγώ αντιμετωπίσα και όλοι σχεδόν 70 άτομα οι καλεσμένοι μας που είχαμε, από τους 130. Θέλω να πω ότι ήταν τόσο βαριά η νόση του κάθε ασθενή που δεν δικαιολογείται αυτή η... Πώς να σας το πω, ήταν πολύ τοξική αυτή η σαλμονέλα. Όπως σας είπα, τρέχαμε με τους συγγενείς μας, τους φίλους, να τους προστατεύσουμε από αυτό το φαγητό που μας έδωσαν οι συγκεκριμένοι εστιατόρες. Δυστυχώς για τον γαμπρό του άνδρα που βάφτιζε το μωρό, η κατανάλωση αυτού του φαγητού αποδείχθηκε μοιραία. Ο 55χρονος ένιωσε αφόρητους πόνους και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας μαζί με τον 22χρονο γιο του, ο οποίος είχε παρόμοια συμπτώματα. Ο νεαρός άντεξε, ο οργανισμός του αντέδρασε με την αγωγή. Ο 55χρονος πατέρας του όμως υπέκυψε. Σήμερα είναι το δικαστήριο, εδώ είναι κατηγορούμενη. Την άκουσα προηγουμένως να λέει ότι δεν γνωρίζει από τι μπορεί να προήλθε αυτή η δηλητηρίαση. Η σαρμονέλα, η πιστοποιημένη σαρμονέλα, που από αυτή έφυγε άδικα ο σύζυγός μου. Που από μία χαρά καταλήξαμε σε ένα θρήνο. Προσπαθούσα. Δεν ήξερα τι συνέβη. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν ήξερα σε ποιον να δώσω κουράγιο. Στον εαυτό μου, στο παιδί μου. Παρόλο που είχαν εμφανιστεί τα συμπτώματα και ήμασταν στο νοσοκομείο, ο πατέρας μου είχε ήδη φύγει από τη ζωή. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι συνέχισαν να λειτουργούν το κατάστημα και την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη. Με αποτέλεσμα και άλλοι άνθρωποι να νοσούν και να δηλητηριάζονται και να μπαίνουν στα νοσοκομεία.
Σε άμεσο κίνδυνο βρέθηκε και η ζωή ενός γνωστού οδοντίατρου της Λαμίας, ο οποίος μεταφέρθηκε επιγόντως στο νοσοκομείο της πόλης. Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο οδοντίατρος νοσηλεύθηκε στην εντατική του νοσοκομείου για αρκετές ημέρες. Την επόμενη μέρα της βάφτισης, ακόμη ένα 8χρονο παιδί που κατανάλωσε τύρι στο συγκεκριμένο κατάστημα υπέστη βαριάς μορφής γαστρεντερίτιδα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Σήμερα, στο δικαστικό Μέγαρο Λιβαδιάς, συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου κάθεται η υπεύθυνη της επιχείρησης της μαζικής εστίασης, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες της πρόκλησης σωματικής βλάβης κατά συρροή από αμέλεια και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Δώστε μου σε απευθεία σύνδεση με τη Λιβαδιά. Αφροδίτη μου, εσείς πήγατε για να βαφτίσετε ένα παιδί και ξαφνικά φεύγετε από εκεί. Ο σύζυγός σου χάνει τη μάχη με τη ζωή και ο γιος σου ευτυχώς πρόλαβε να πάει στο νοσοκομείο, στο στρατιωτικό νοσοκομείο και να γλιτώσει τη ζωή του. Με μία εβδομάδα στην εντατική θεραπεία και μετά από 7 μέρες έπρεπε να βγει για να κάνουμε την εξώδια ακολουθία του πατέρα του. Από εκεί και ύστερα συνέχισε την νοσηλεία του για άλλη μία εβδομάδα και στη συνέχεια στο σπίτι για ένα μήνα για να γίνει η αποθεραπεία του παιδιού μου. Θα το περίμενες ποτέ, Αφροδίτη μου, ότι θα πήγαινες να γλεντήσεις και αν θέλεις... Η ανευθυνότητα. Γιατί η ανευθυνότητα, περί ανευθυνότητας πρόκειται. Όταν δεν καθαρίζεις και δεν τηρείς τους κανόνες υγιεινής στο κατάστημά σου, να βρεθεί σαλμονέλα, ρούλα μου, μπορείς να μας πεις ναι. Τι έδειξε η έρευνα. Ακριβώς, Ζήνα. Έχουμε στα χέρια μας στοιχεία από την έκθεση αυτοψίας από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας Βιωτίας. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε και βεβαίως σε κάρτα τι ακριβώς γράφεται σε αυτή την έκθεση. Και θα δείτε για ποιο λόγο αυτή η γυναίκα κάθεται σήμερα στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Παρακαλώ να το δούμε. Στην επιχείρηση δεν τηρούνταν σύστημα αυτοελέγχου και η τεκμηρίωση των διαδικασιών ήταν ανεπαρκής. Δεν τηρούνταν αρχείο θερμοκρασιών ψυγείων και θερμοθαλάμου, αρχείο πρώτων υλών προμηθευτών, αρχείο καθαρισμού απολύμανσης. Υπήρχε έκδηλη παρουσία εντόμων υγειονομικής σημασίας, μήγας, που καταδεικνύει την αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής του προγράμματος εντομοκτονίας και παράλληλα ενισχύει την πιθανότητα επιμόλυσης πρώτων υλών και παραγόμενων τροφίμων από το μεταφερόμενο μέσω των εντόμων μικροβιακό φορτίο. Υπήρχαν φθορές στο δάπεδο και την τυχοποιία στο χώρο του παρασκευαστηρίου και της πλήσης σκευών, που οδηγούν στη συσσόρευση ρήπων και καθιστούν αδύνατο τον αποτελεσματικό καθαρισμό και την απολύμανσή τους. Υπήρχε αταξία στα ψυγεία διατήρησης τροφίμων. Η κάδη απορριμμάτων ήταν ακάλυπτη στο χώρο του παρασκευαστηρίου. Μαγειρεμένα, έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, στα οποία κατά δήλωση του μάγειρα μόλις είχε ολοκληρωθεί η θερμική τους επεξεργασία, διατηρούνταν σε θερμοθάλαμο σε θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου. Επικίνδυνη θερμοκρασιακή ζώνη ανάπτυξης μικροοργανισμών, με πιθανό τον κίνδυνο αλλίωσής τους. Ευάλωτες πρώτες ύλες, τυριά, αλαντικά κλπ., μεταφέρονταν με κοινό κλειστό όχημα, άνευ ψυχτικού μηχανήματος, από την έδρα προμηθευτών στην επιχείρηση. Συνέπεια αυτών ήταν στις 18 Αυγούστου 2016, κατά το μαγείρεμα και τη συντήρηση τόσο των ομών τροφίμων όσο και των μαγειρεμένων, εν ώψη της προετοιμασίας της επιχείρησης για το κοινό γεύμα βάπτισης που είχε αναλάβει, να μεταδοθεί από κάποιο μολυσμένο είδος τροφίμων στα λοιπά τρόφιμα που χρησιμοποιήθηκαν σαλμονέλα και κατά τη διάθεση στους πελάτες και εργαζόμενους στην επιχείρηση, οι οποίοι υπέστησαν σαλμονέλωση. Απίστευτο είναι, αγαπημένη μου Αφροδίτη. Από τι είναι η σαλμονέλα, να ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος, αλλά το ξέρει. Ναι, είναι με μία φράση. Ανήκει στα εντεροβακτηρίδια. Είναι ένα μικρόβιο το οποίο παράγεται από βακτήρια, το οποίο φύγει εντός και εκτός εισαγωγικών. Το έντερο, το στομάχι, προκαλεί δηλητηριάσεις, σεμετούς, πόνους και δυστυχώς πολλά άλλα προβλήματα. Και δυστυχώς επέφερε και το θάνατο στο σύζυγο της Αφροδίτης. Αφροδίτη μου, να ξέρεις ότι ενώ μιλάμε και κάνουμε το ρεπορτάζ, στο τηλεφωνικό μας κέντρο έχει πάρει και η εγκυμονούσα γυναίκα που ήταν εκεί και της πήραν πρόωρα το παιδί. Σου το λέω αυτό γιατί είναι ένα θέμα τεράστιο. Το ξέρει. Τεράστιο, δηλαδή η γυναίκα πήγε εκεί για να γιορτάσει τη βάφτιση και ξαφνικά βρίσκεται δηλητηριασμένη και να της πάρουν άρον-άρον το παιδί με πολλά προβλήματα στην πορεία. Αφροδίτη μου, δεν ξέρω ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις προς το παρόν, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Διαλυνά στην παρέα μας για να τα ξαναπεί, αλλά δεν ξέρω σε αυτή την πρώτη φάση τι θέλεις εσύ να ακουστεί.
Εγώ θέλω να ακουστεί. Καταρχάς θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη για τη μνήμη του συζύγου μου και για όλο τον κόσμο που νόσησε. Θέλω δικαιοσύνη. Αυτό θέλω. Τίποτα άλλο. Και να μην ξανασυμβεί σε κανέναν αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου. Δεν θέλω να το νιώσει αυτό το συναίσθημα. Κανένας. Αχ, Αφροδίτη μου, και δυστυχώς όλα αυτά είναι από αμέλεια, δυστυχώς. Μόνο η ιδιοκτήτρια κάθεται στο εδόλιο. Η ιδιοκτήτρια κάθεται, ναι. Γιατί αυτό το εστιατόριο προφανώς κάποιος θα έπρεπε να το ελέγξει στο παρελθόν, να το ήλεγχε κάποιος έτσι καθόλου τη διάρκεια, γιατί η έκθεση την οποία παρουσιάσαμε, αποκαλύψαμε μέσω της Ρούλας στην εκπομπή, είναι καταπέλτης. Πάντως η άλλη πλευρά προς το παρόν δεν θέλει να μιλήσει, ναι. Γιατί λέει μια σαλμονέλα ήταν. Πώς κάνετε έτσι. Είναι από αμέλεια. Και είναι από αμέλεια. Συγγνώμη, εγώ δεν στέκομαι τώρα στην ιδιοκτήτρια στη σαλμονέλα. Θέλω να τα πούμε με τον αμέλεια. Κύριο Διαλυνά αυτά. Είναι προφανής, αλλά πρέπει να θίξουμε ορισμένα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο θα ξανασυνδεθούμε, γιατί ο κύριος Διαλυνάς αγορεύει αυτή τη στιγμή. Πάμε σε διαφημίσεις. Πριν πάμε όμως, επειδή έφτασε η Μαρία Καρά, η σύζυγος του Γιώργου Τράγκα, να μας δώσει το ρεπορτάζ η Κατερίνα Σουλιώτη. Κατερίνα μου. Η Μαρία Καρά είναι μέσα. Είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχει χάσει τον Γιώργο Τράγκα, με τον οποίο έζησαν μαζί, εκτός από έναν θυελώδη έρωτα, Ζήνα, μια πολύ μεγάλη σχέση, σχέση ζωής που κράτησε 22 χρόνια. Ο ίδιος ο Γιώργος Τράγκα, Ζήνα, στην εκπομπή μας, όπως θα θυμάσαι καλά, σου είχε εξομολογηθεί ότι ο Θεός δεν τους έδωσε παιδιά, όμως τους έδωσε μια μεγάλη αγάπη που έτρεφαν ο ένας για τον άλλον και είχαν σκοπό να υιοθετήσουν ένα παιδάκι. Πριν από λίγο έφτασε και η δεύτερη σύζυγος, η δεύτερη πρώην σύζυγος του Γιώργου Τράγκα, η Ντόρα η Σοημύρη, μαζί με τις αδερφές της. Είναι η δεύτερη γυναίκα, την οποία ερωτεύτηκε τρελά πριν από πολλά χρόνια και είχαν αποκτήσει τον Φρέντι. Αναμένεται βέβαια και η πρώην πρώτη σύντροφος του Γιώργου Τράγκα, με τον οποίο έχουν αποκτήσει τον Γιάννη Τράγκα. Τρεις γυναίκες μαζί, Ζήνα, τρεις γυναίκες οι οποίες πηγαίνανε καλά, είχαν πολύ καλές σχέσεις και τους ένωνε ένα πράγμα. Η αγάπη τους για τον Γιώργο Τράγκα. Γιατί ο Γιώργος Τράγκας τις αγαπούσε και τις τρεις. Και με τις τρεις και με τις δύο πρώην συζύγου του είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και με τα παιδιά του, και με τον Φρέντι και τον Γιάννη. Εξαιρετικά. Λοιπόν, Κατερινάκη, εξαιρετικές. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Και είπαμε, σήμερα φιλοξενείται και η Μάρα Ζαχαρέα στην εκπομπή μας, γιατί είπαμε κάθε δύσκολη μέρα θα έχει στο τέλος και λίγο άρωμα από Χριστούγεννα. Πρέπει να το έχουμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να βαδίσουμε, να προχωρήσουμε. Κάθε σκοτάδι έχει και ένα φως. Έχει εκείνη τη χαραμάδα στο σταυροδρόμι που σου επιτρέπει να ξανασηκωθείς. Τσουνάμι αποκαλύψεων μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του Στάθη Παναγιωτόπουλου πως διακινούσε προσωπικές του στιγμές, φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο. Τι μας ζήτησε να μεταφέρουμε μέσω της εκπομπής μας. Πρώην εργαζόμενη του Ράδιο Αρβίλα βάζει φωτιά με όσα λέει για τον παρουσιαστή και παραγωγό σε ανάρτησή της. Βίντεο ντοκουμέντο από την έξοδο του Στάθη Παναγιωτόπουλου με τη σύζυγό του για φαγητό. Τι λέει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που τους φιλοξένησε. Όλο το ρεπορτάζ και παρασκήνιο από την υπόθεση που μονοπολεί το ενδιαφέρον τα τελευταία 24 ώρα. Η Μάρα Ζαχαρέα ανοίγει το ζεστό σπιτικό της στην εκπομπή μας και μοιράζεται ξεχωριστές στιγμές από τα πιο φωτεινά Χριστούγεννα, τις χρονιές που επέστρεφε από το μεευτήριο, κρατώντας την αγκαλιά της τα δώρα της ζωής της, το Βασίλη και την Άννα της, που είναι και τα δύο παιδιά των Χριστουγέννων. Τσουνάμι αποκαλύψεων μετά την καταγγελία της πρώην συντρόφου του Στάθη Παναγιωτόπουλου πως διακινούσε προσωπικές του στιγμές, φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο. Τι μας ζήτησε να μεταφέρουμε μέσω της εκπομπής μας. Πρώην εργαζόμενη του Ράδιο Αρβίλα βάζει φωτιά με όσα λέει για τον παρουσιαστή και παραγωγό σε ανάρτησή της. Βίντεο ντοκουμέντο από την έξοδο του Στάθη Παναγιωτόπουλου με τη σύζυγό του για φαγητό. Τι λέει ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που τους φιλοξένησε. Όλο το ρεπορτάζ και παρασκήνιο από την υπόθεση που μονοπολεί το ενδιαφέρον τα τελευταία 24 ώρα.
Εδώ είμαστε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Πολλά τα μηνύματα. Θα σας τις κάνουμε όλες τις αποκαλύψεις σιγά σιγά. 2-12-2-12-73-50-51. Στα social media της εκπομπής ο Στέργιος Αμαρτζής. Στέργιο, έχουμε καμιά ανάμνηση? Μας στείλανε βεβαίως. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Γιώργο από το Εγάλεο. Μας έστειλε μια φωτογραφία από το 1966. Είναι μαζί με τον Άγιο Βασίλη και τον πατέρα του. Προχωράμε. Στο Μινιόν είχε πάει. Δεν είναι αυτή στο Μινιόν. Είναι αυτή στο Μινιόν. Αλήθεια. Τώρα είναι η Μαρία με την αδελφή της. Πρωτοχρονιά 1978. Μινιόν και Κλαουδάτος, να τα πω και τα δύο. Και Λαμπρόπουλος. Και... και Λαμπρόπουλος, ο κύριος Σούρας που είναι πιο παλιός από μένα. Σίγουρα. Και φίλο Μαρτίου 70. Που μας έστειλε η Ρούλα. Τι γίνεται, παιδιά, στο κοντρόλ, η κάμερα, μιλάει ο κύριος Σούρας. Άντε καλά, γεια σου. Δεν πειράζει, αφήστε τους. Γεια σας. Παρακαλώ, έλα και. Η Ρούλα μας έστειλε τα πρώτα της χριστουγεννιάτικα στολίδια από το 1976 που τα έχει κάνει. Δικά σου, Ρούλα. Όχι. Ποια Ρούλα είναι αυτή? Όχι, δεν είναι η δικιά μας, η αγαπημένη. Είναι μια άλλη αγαπημένη. Θα σας λέω και εγώ τα δικά μου πάντως. Μην ξεχνάτε στο e-shop της Ελπίδας. Μπαίνετε και κάνετε τις αγορές σας. Χθες πήγα στον Ξενώνα να δείτε πού πηγαίνουν τα χρήματά σας. Πραγματικά θα δείτε προσεχώς τι ωραίες στιγμές έζησα και χθες στο Ογκολογικό, Μαριάννα Βαρτινογιάννη στην Ελπίδα, κατέβηκε η ΕΜΑΚ, οι δασοπυροσβέστες, οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, με δώρα, με τη σακούλα του Άι Βασίλη και κατέβαιναν στα παράθυρα του νοσοκομείου και μοίραζαν δώρα στα παιδάκια. Συγκλονιστικές στιγμές, συνάντησα την κυρία Βαρτινογιάννη, θα τα δουν οι τηλεθεατές προσεχώς. Πραγματικά, μπείτε στο e-shop της Ελπίδας και κάνετε τις αγορές σας 9 μέρες πριν τα Χριστούγεννα για να κάνετε έτσι δώρο. Και φέτος είναι η καρδιά το σύμβολο της Ελπίδας και ο καθένας κάνει τη δική του αφιέρωση σε μια καρδιά μπαίνοντας στον Ξενώνα για να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα της αγάπης και της ελπίδας παντού σε όλο τον κόσμο. Εδώ είναι το δικό μας e-shop για να σας δείχνουμε τα προϊόντα. Λοιπόν, πριν πάμε στο θέμα του Στάθη Παναγιωτόπουλου, σταμάτησε την αγόρευσή του ο κύριος Γιαλινάς για το προηγούμενο θέμα με την σαλμονέλα και τη δηλητηρίαση σε πάνω από 70 άτομα. Κύριε Γιαλινά, τι είναι αυτό που ακούμε? Τι εστιατόριο ήταν αυτό? Καλησπέρα, Ζήνα. Κοιτάξτε, επί δύο μήνες δικάζουμε εδώ στη Λιβαδιά μία περίπτωση η οποία έφτασε να επηρεάσει και εμάς τους δικηγόρους πάρα πολύ. Τον Αύγουστο του 2016 έγινε μία βάφτιση σε ένα εστιατόριο της περιοχής, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να δηλητηριαστούν από σαλμονέλα 65 άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν άτομα ηλικίας από 8 έως 84 ετών. Παιδιά τα οποία κινδύνευσαν, μία έγκυος η οποία μεταφέρθηκε με μεγάλη κλινική των Αθηνών, όπου εσφεσμένα με κεσαρική τομή αφήρεσαν πρόωρα το παιδί, ζευγάρια ηλικιωμένων τα οποία εισήχθησαν στη ΜΕΘ με κίνδυνο ζωής. Το ερώτημα είναι άλλο, γιατί αυτά τα δείξαμε και τα δώσαμε μάλιστα, να τα καταλάβει. Ναι. Αυτό όλο είναι πλημεληματικού χαρακτήρα. Δηλαδή αυτή η γυναίκα, αυτό είναι το θέμα που πρέπει να συζητήσουμε και που ήθελε ο Πέτρος Κουσουλός πριν. Να δηλαδή, σας πω. Να σας πω αμέσως. Ένας είναι στον τάφο. Πόσοι άνθρωποι κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους και όλο αυτό θεωρείται πλημέλημα? Κοιτάξτε, η προσωπική μου άποψη, γιατί αναμίχθηκα εκ των υστέρων στην υπόθεση, η προσωπική μου άποψη ήταν ότι δεν έπρεπε να είναι πλημέρημα για τον εξής απλό λόγο. Όταν την πρώτη μέρα πληροφορείται η ιδιοκτήτρια ότι ξέρετε εδώ έχουμε δηλητηριάσεις και αντί να κλείσει την επιχείρηση συνεχίζει δύο μέρες να έχει ανοιχτή την επιχείρηση και να δέχεται κόσμο ο οποίος δηλητηριάζεται και αυτός, τότε πάμε σε ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή γνωρίζω ότι κάτι συνέβη στο εστιατόριό μου το οποίο δηλητηριάζει τον κόσμο και ενώ το ξέρω δεν το κλείνω, αλλά συνεχίζω να δέχομαι και άλλους πελάτες. Πόσους εκεί πλέον αποδέχομαι μετά, τον κίνδυνο. Πόσους δηλητηρίασε μετά τους 66 από τα βαφτίσια? Έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ήταν και μία οικογένεια με δύο ανήλικα παιδιά.
Αυτά είναι εξωφρενικά τα οποία ακούγονται τώρα, κύριε Διαλυνά. Δηλαδή, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πρωτοφανή αυτά τα οποία συμβαίνουν και θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, γιατί είναι προφανές ότι υπάρχει ευθύνη στο εστιατόριο, αντικειμενική ευθύνη. Αλλά και οι υγειονομικές αρχές πώς επέτρεπαν να λειτουργεί ένα τέτοιο είδους εστιατόριο το οποίο πραγματικά σκορπούσε τον θάνατο μέσω του φαγητού. Κοιτάξτε, η μισή διαδικασία, παρόλο που η πρόεδρος του δικαστηρίου, εν πάση περιπτώσει, μας διέκοπτε διότι έλεγε ότι εδώ έχω να κάνω με συγκεκριμένο κατηγορητήριο, η μισή διαδικασία ήταν η κατάδειξη καθημάς της αργοπορίας, θα την πω εγώ αργοπορία, των υγειονομικών αρχών να επέμβουν, οι οποίες γνώριζαν από την πρώτη μέρα τι ακριβώς συμβαίνει. Και η πρώτη αυτοψία η οποία έγινε, έγινε μετά από 4 μέρες. Αντιλαμβάνεσαι ότι στις 4 αυτές μέρες αλλοιώθηκαν πολλά πράγματα. Σήμερα, κύριε Διαλυνά, αναμένεται απόφαση. Ναι, αναμένεται η απόφαση. Έχει ακουστεί εισαγγελική πρόταση. Η πρόταση είναι πρόταση περί ενοχής και μάλιστα η κυρία εισαγγελέφησε, κατανάλωσε αρκετό χρόνο στην αγόρευσή της λέγοντας ότι αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα τα οποία συμβαίνουν διότι αφορά δημόσια υγεία και αφορά θάνατο ανθρώπου ο οποίος ήταν τραγικός και αφορά μικρά παιδιά 8 ετών τα οποία και αυτά κινδύνευσαν πάρα πολύ και αφορά υπερήλικες και αφορά εγκύους. Που μας κάλεσε εδώ βέβαια. Κύριε Διαλυνά, μη συζητάτε με... Αναμένουμε την απόφαση. Η άλλη πλευρά σε εμάς είπε ότι ασχολούμαστε με μια σαλμονέλα και ενδεχομένως εσείς μας καλέσατε για να το αναδείξουμε το ρεπορτάζ. Αυτό είπε. Ναι, ναι, να το πει η Ούλα που μίλησε. Επικοινωνήσαμε με τον αντίδικό σας, κύριε Διαλυνά, τον δικηγόρο, τον κύριο Ανδρέα Κουτσιούμπα. Ζητήσαμε να μας κάνει μια δήλωση και εκείνος για την υπόθεση. Μας είπε ότι δεν καταλαβαίνει για ποιο λόγο θα πρέπει δημοσιογραφικά να καλυφθεί αυτή η υπόθεση. Είναι μια απλή υπόθεση. Ενδεχομένως εσείς να θέλετε ένας να την αναδείξετε. Και ένας θάνατος. Και όταν χαρακτηριστικά ανέφερα αυτό, μα υπάρχει ένας θάνατος, υπάρχουν άνθρωποι που κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους, 66 άτομα και περισσότερα. Μου απάντησε είναι μια σαλμονέλα, είναι μια αμέλεια, δεν είναι τίποτα. Σαλμονέλα μου λέει θα μπορούσαν να βρουν οι υπηρεσίες και σε κάθε σούπερ μάρκετ. Στον δικηγόρο. Να μην τρέχει τίποτα. Ανδρέας Κουτσούμπας. Ωραία, να μας στείλει το βιογραφικό του. Αν χρειαστούμε κάποια στιγμή αρχή συντάκτη, να τον πάρουμε στην εκπομπή να μας λέει ρε παιδιά τι θέματα να αναδείξουμε. Απλώς σας λέμε τι λέει η άλλη πλευρά. Είναι ένα απλό πλημέλημα. Μια σαλμονέλα ήταν και τη βρίσκουμε παντού στο σούπερ μάρκετ. Και κακώς ασχολούμαστε κιόλας. Όχι, θέλω να πω κάτι πάνω και σε να αυτό. Πω ότι δεν μας καλέσατε κι εσείς. Όταν ήμασταν 2016 από την πρώτη χρονιά, το έχουμε αναδείξει το ρεπορτάζ. Ας το αναζητήσουν στο αρχείο του ΣΤΑΡ. Όχι, αλλά λέω. Δύο λεφτά. Ο εκλεκτός συνάδελφος δεν είναι μόνο δικηγόρος, είναι και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και βουλευτής τέτοια. Ωραίος. Δύο λεφτά, κύριε. Είναι και δημόσιο πρόσωπο, το οποίο φέρει ευθύνες για την υγεία των πολιτών και την προστασία της δημόσιας υγείας. Εγώ δεν ξέρω αν είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ξέρω ότι όταν ρώτησα τι λέει η άλλη πλευρά, μου απάντησε τι λέει η άλλη πλευρά. Ο δικηγόρος μας απάντησε. Επειδή σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα, επειδή τρέχουν πολλά ρεπορτάζ, αύριο θα σας έχουμε εδώ στην εκπομπή στην Αθήνα. Οπότε θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Περιμένουμε την απόφαση. Τώρα, κύριε Σούρα, θα πάμε στο θέμα με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Αφού πρώτα δούμε ένα μικρό σχετικό ρεπορτάζ και μετά θέλω ένα σχόλιο από εσάς. Έχουμε τι λέει η άλλη πλευρά και τι ζητάει να μας μεταφέρει, τι ζητάει η γυναίκα που φέρεται ότι υπέστη όλη αυτή την δοκιμασία μαζί του και πολλά, αλλά δεν θέλω να τα περιγράψω και να τα χαρακτηρίσω εγώ. Ζητάει κάτι συγκεκριμένο να μεταφέρουμε σήμερα. Παρακαλώ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του συμπαρουσιαστή της εκπομπής Ράδιο Αρβίλα, Στάθη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος κατηγορείται για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, ανέβασε σε ιστοσελίδες ενηλίκων βίντεο και φωτογραφίες από προσωπικές του στιγμές με πρώην σύντροφό του. Ο αδελφός του και ο ξάδελφός του, μιλώντας στην εκπομπή μας και τη Ρούλα Κουσκουρή, ανέφεραν. Είμαι ο αδελφός του Στάθη. Δεν γνώριζα κάτι για την υπόθεση. Ενημερώθηκα από τους δημοσιογράφους. Δεν είμαι ο δικηγόρος του Στάθη. Δεν είχε απευθυνθεί σε εμένα για την υπόθεσή του. Δεν ξέρω αν θα είμαι εγώ ο δικηγόρος του στη συνέχεια. Θα ξέρω σε 2-3 ημέρες. Με τον Στάθη είμαστε πρώτα ξαδέρφια και έχουμε το ίδιο ονοματεπώνυμο.
Δεν είχα σχέση τον τελευταίο καιρό μαζί του και δεν είμαι δικηγόρος του. Δεν έχω καμία σχέση ούτε προσωπικά ούτε επαγγελματικά και δεν έχω φιλία μαζί του. Απλώς είναι ένα από τα 13 πρώτα μου ξαδέλφια. Μίλησα με τον αδερφό του που είναι μικρότερος από τον Στάθη, δικηγόρος Θεσσαλονίκης, και εκείνος μου είπε ότι ενημερώθηκε από τα κανάλια, δεν γνώριζε καν την υπόθεση, και ότι ο Στάθης έχει βάλει στην υπόθεσή του έναν άλλο δικηγόρο από το Βόλο. Κατά τη γνώμη μου, όλο αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν έχω να πω κάτι για την υπόθεση. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά που έκανε ο Στάθης. Είναι απλώς απαράδεκτα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί την έντονη αποδοκιμασία και τιμωρείται φυσικά από τον νόμο. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ και να πω κάτι. Καταλαβαίνετε ότι είναι λεπτή η θέση μου, γιατί είμαι συγγενής. Η δικηγόρος της πρώτης καταγγέλουσας ήταν χθες καλεσμένη στην εκπομπή μας και ανέφερε το ψυχολογικό σοκ το οποίο βιώνει η πελάτησά της. Με δικές της ενέργειες κατέβηκε ό,τι κατέβηκε. Είχαν μείνει πολύ κυριονυρτημένα στοιχεία στο διαδίκτυο, τα οποία της είχε υποσχεθεί ότι θα κατεβάσει αφού είχε λάβει η εικόνα της μήνυσης κτλ. Τα οποία μέχρι σήμερα δεν ξέρω αν έχουν κατέβει όλα και αυτό Άρα. Γιατί όλα αυτά έχουν ανακοινοποιηθεί σε άλλες ιστοσελίδες. Αυτό που είπε χθες ο κύριος Φακιανάκης. Η εντολία μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πριν είναι δύσκολο γιατί το τόνισα, δεν έχει αλλάξει κάτι. Εκτός από την καταγγελία της 30χρονης, ήρθαν στο φως και άλλες καταγγελίες γυναικών που, όπως φαίνεται, φοβούνται πως και οι ίδιες ίσως δουν τον εαυτό τους σε σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου χωρίς την άδειά τους. Μία από αυτές τις γυναίκες απευθύνθηκε και στο Μανώλη Φακιανάκη. Φοβόμουν και εγώ η ίδια ότι δεν ξέρω τελικά αυτό το υλικό έστω και πριν πολλά χρόνια το οποίο τραβήθηκε, εάν έχει δημοσιοποιηθεί κάπου, σε κάποιο site. Επομένως, ήθελα να το μάθω. Η υπόθεση λοιπόν βρίσκεται σε στάδιο έρευνας. Δεν γνωρίζω ακόμα αν υπάρχει κάτι. Δεν πίστευα ποτέ ότι αυτή η ιστορία θα φτάσει μέχρι εδώ. Κύριε Σούρα, θέλω ένα πρώτο σχόλιο πριν πούμε τα νέα στοιχεία. Το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι πριν ένα χρόνο ασχολήθηκαμε με μια τέτοια υπόθεση, η οποία κρατούσε 2 χρόνια. Τότε δεν υπήρχε η λέξη πορνό, εκδικητικό, υπήρχαν μόνο τα ροζ βίντεο κτλ. Αυτός ο όρος εκδικητικό πορνό, όπως καταλαβαίνετε, μπήκε πολύ πρόσφατα στην ελληνική πραγματικότητα, ενώ υπάρχουν κράτη που έχουν ασχοληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα υπάρχει και ποινή. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Βέβαια. Όταν ασχολήθηκα λοιπόν με αυτή την υπόθεση, η κοπέλα, η οποία ήταν μια κοπέλα 22 χρονών, φοιτήτρια Πανεπιστημίου των Αθηνών, μου είπε ότι ο πρώην φίλος της, εκδικητικά, όχι μόνον άρχισε να βάζει στο ίντερνετ διάφορες φωτογραφίες, αλλά χωρίς να το καταλάβει, πιθανώς με τη βοήθεια ενός άλλου φίλου που παρακολουθούσε τη σκηνή κρυμμένος, φωτογράφησε τη μοναδική της και πρώτης φορά εμπειρία, ήταν δηλαδή η πρώτη φορά που πήγαινε με άντρα, την βιντεοσκόπησε, την ανέβασε και από εκείνη τη στιγμή έχει πέσει σε βαριά κατάθλιψη. Η παρθενιά της εννοείται. Αυτό ακριβώς, δεν ήθελα να το πω. Λέμε, μα δεν λέμε και κάτι που είναι... Δεν ήθελα να το πω, αλλά το είπατε εσείς, αυτό ακριβώς. Αυτή η κοπέλα λοιπόν ήταν όλα τα χρόνια με αντικαταθλιπτικά. Δυστυχώς έκανε 2 απόπειρες αυτοκτονίας. Τη σώσαμε τελευταία στιγμή. Και τι θέλω να τώρα, πω σε αυτόν τον άνθρωπο εκεί που θα με βλέπει ότι το έγκλημά του είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί δεν υπολογίζει τι θα συμβεί μετά στο θύμα. Τι μπορεί να συμβεί στην κοπέλα, γιατί 90-95% αυτά που βρίσκονται στα βιντεάκια είναι κοπέλες, είναι γυναίκες. Δεν μπορεί να καταλάβει το ψυχικό της κόσμο, την ψυχική ασθένεια, τη διάλυση της προσωπικότητάς της, τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει. Αυτόν τον άνθρωπο πώς να τον χαρακτηρίσεις? Σκέφτηκα πάρα πολύ πριν έρθω εδώ πέρα και θα πω μόνον αυτό. Αυτόν τον άνθρωπο τον χαρακτηρίζεις διαταραγμένο. Τον χαρακτηρίζεις διεστραμμένο. Τον Μήπως χαρακτηρίζεις... είναι ένα άλοθη αυτό, αυτό όχι, για την πράξη? Όχι, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν είναι αρρώστια. Δεν έχει καμία σχέση με ψυχική νόσο. Έχει πάντοτε σχέση με χαρακτήρα και προσωπικότητα. Κάνω μια παρένθεση του ενός δευτερολέπτου γιατί ήμασταν μαζί. Θυμάστε τι πρωτοείπα για τον διάσημο Μπάμπη? Διαβάσατε χτες το βούλευμα. Επικίνδυνος, ανάλγητος, ψύχρεμος. Όταν τα έλεγα πριν 8 μήνες, είχατε μείνει όλοι. Πώς μπορούσα και μιλούσα? Γιατί τότε
είχα μιλήσει για διαταραχή προσωπικότητας και όχι για αρρώστια. Για να μην μπορεί κάποιος να πάρει το χαρτάκι από το Σούρα να παρουσιαστεί στα δικαστήρια. Κύριε Σούρα, αυτή η υπόθεση είναι ακόμα χειρότερη, γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε για εκδικητικό πορνό. Εδώ πέρα μιλάμε για πορνό το οποίο διέρευσε ενώ είχαν σχέση αυτοί οι δύο άνθρωποι. Σε 20 μέρες. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πάντως είναι συγκλονιστικό αυτό που λέει για την καταγραφή την πριν, ως περιστατικό αυτό που λέει. Πρέπει να πούμε κάτι και να το θέσουμε και στη δημόσια συζήτηση, ότι ευτυχώς μέσω της ιστορίας του Παναγιωτόπουλου κάποιοι ταρακουνήθηκαν και προκειμένου νομίζω ότι και ο Υπουργός Δικαιοσύνης επέδειξε ταχύτατα ανακλαστικά, γιατί από ό,τι πληροφορηθήκαμε και δημοσιεύθηκε χθες, θα υπάρχει μετατροπή του νόμου πλέον και της κατηγορίας. Δεν θα είναι πλημέλημα πλέον, θα είναι κακούργημα. Ακούστε με λίγο, κύριε Κωσουλία, πάντα φτάνουμε μετά. Τι να κάνουμε. Υπάρχουν κράτη να κάνουμε. Δύο λεπτά. Αυτό το εκ των υστέρων πάλι καλά. Πάλι καλά θα πούμε. Και τώρα που είναι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, όλα τα προηγούμενα χρόνια. Την μπορεί με 5 χρόνια. Με 5 χρόνια. Στις Φιλιππίνες, αν έχετε το Θεό σας, απαγορεύεται. Και εμείς ήταν πλημέλημα και όχι μόνο πλημέλημα. Όχι, ήταν κακούργημα. Μισό λεπτό. Για να λέμε να είμαστε δίκαιοι. Ήταν κακούργημα. Παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Ήταν κακούργημα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το ίδιο είναι. Μισό λεπτό. Ήταν κακούργημα, έγινε το 2019 πλημέλημα και πάνε τώρα εξαιτία του θορύβου να το ξανακάνουν κακούργημα. Ακούστε με κάτι, να το ξέρετε. Το κακούργημα το έκαναν πλημέλημα και θέλουν να το ξανακάνουν κακούργημα. Μιλάμε για την ψυχική υγεία του θύματος. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να αυτοκτονήσει. Ξέρετε, το παίρνουμε πολύ ελαφρά σαν συζήτηση. Ξέρετε τι είναι να βρεις στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, προσωπικές σου στιγμές. Προσωπικές στιγμές που εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερες λόγω της στιγμής. Και να τις βλέπουν όλοι και να τις κριτικάρουν και να τηλεφωνούν και να παίρνουν τον πατέρα σου, τη μάνα σου, την αδελφή σου, να σε βγάζουν, να σε πετάνε. Πού φτάσαμε? Φτάσαμε σε ένα σημείο να τα επιτρέπουμε όλα αυτά. Και όταν πας να τους μιλήσεις, λένε θα το αλλάξουμε. Ναι. Γιατί θα το αλλάξουμε και όχι το έχουμε αλλάξει? Είπατε διαστροφή πριν. Ότι είναι διαστροφή. Είναι διαστροφή. Θεραπεύεται η διαστροφή? Όχι. Δεν θεραπεύεται η διαστροφή. Όχι. Δεν θεραπεύονται οι σεξουαλικές διαστροφές. Δεν θεραπεύονται οι διαταραγμένοι άνθρωποι. Δεν θεραπεύονται. Τι να θεραπευτεί, αφού έχει κάνει και άλλα βίντεο με άλλες. Κάνει... Και η κοπέλα που βγάλαμε χθες. Ευχαριστιέται από αυτό. Γι' αυτό και στο αρθράκι που δημοσίευσε ο κύριος Κουσουλός, κυρία Κουτσελίνη, που δημοσίευσε χθες ο κύριος Κουσουλός, το τέλος ξέρετε ποιο ήταν και ο τίτλος. Τι είπε, ξέρεις, σε περιμένει απέναντι. Τιμωρία. Δεν σε περιμένουν τα λόγια του Σούρα, της Κουτσελίνη και του Κουσουλού. Σε περιμένει τιμωρία. Και πρέπει να είναι παραδειγματική η τιμωρία για να κοπούν. Θα το δούμε. Όχι. Θα αλλάξουν τα πράγματα, κυρία Κουτσελίνη. Όχι, θα αλλάξουν. Τελειώσανε τα ψέματα. Βγήκαν όλοι τώρα. Εγώ ζητάω τον κύριο Τσιάρα και έχει υποσχεθεί ότι και μου ζητάνε ψυχιατρική κάλυψη. Τρίτη, το ξέρετε ότι βγήκαν οι παιδαραστές και ζητάνε ψυχιατρική κάλυψη. Βγήκε ένα και είπε, είμαι παιδαραστής. Στείλτε μου ψυχίατρο να με θεραπεύσει. Να θεραπεύσω τι? Τη σεξουαλική του διαστροφή. Θεραπεύεται. Κύριε Σούρα, θα πάμε σε διαφημίσεις. Κοιτάξτε τώρα, γιατί μετά έρχεται η αποκάλυψη. Ποια γυναίκα ενημέρωσε η συγκεκριμένη κοπέλα? Αν αυτή η γυναίκα που ενημέρωσε είναι η τωρινή του σύζυγος που παντρεύτηκαν. Αμέσως μετά έρχεται η αποκάλυψη. Παρακαλώ. Αποστολή στα Γρεβενά. 59χρονος φέρεται να έπνιξε τη μητέρα του και να επιχείρησε να γίνει γρήγορα η κηδεία της προκειμένου να μην αποκαλυφθεί. Το σκοτεινό παρελθόν και οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες στην κάμερα της εκπομπής και το στρατηλιμιό. Απευθεία σύνδεση. Η Μάρα Ζαχαρέα ανοίγει το ζεστό σπιτικό της στην εκπομπή μας και μοιράζεται ξεχωριστές στιγμές από τα πιο φωτεινά Χριστούγεννα, τις χρονιές που επέστρεφε από το μεευτήριο, κρατώντας την αγκαλιά της τα δώρα της ζωής της, το Βασίλη και την Άννα της, που είναι και τα δύο παιδιά των Χριστουγέννων. Όταν στο δρόμο της Θήβας ο Ιδίππου συνάντησε τη Σφίγγα και αυτή του έθεσε το ένιγμά της, η απόκρισή του ήταν ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά τέρατα να καταστρέψουμε. Γιώργος Σεφέρης, Έλληνας ποιητής. Γι' αυτό ήταν ο Γιώργος Σεφέρης, γιατί έλεγε τόσο σημαντικά, έτσι, αποφέγματα. Λοιπόν,
Ρία μου, πάμε να κάνουμε τις αποκαλύψεις. Τι θέλει να μεταφέρουμε η συγκεκριμένη κοπέλα και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνει καθημερινά, γιατί κάθε μέρα έχει και μια νεότερη εξέλιξη σε αυτά. Κύριε Σούρα, να πω ότι έχω πάρει δεκάδες μηνύματα για σας και σας ευχαριστεί ο κόσμος που μιλήσατε με αυτόν τον τρόπο. Ρία μου. Λοιπόν, Ζήνα, χθες προβάλαμε μία δήλωση που έπεσε σαν βόμβα. Αναδημοσιεύτηκε πάρα πολύ από πολλά site και δημοσιογράφους και έκανε ιδιαίτερη αίσθηση. Σήμερα, λοιπόν, η κοπέλα αυτή μας εμπιστεύεται όλο το παρασκήνιο. Πώς δηλαδή συνάντησε και το Στάθη Παναγιωτόπουλο και τη γυναίκα του. Την ενημέρωσε. Τι της είπε ακριβώς. Τωρινή του γυναίκα, η τωρινή λοιπόν. Του γυναίκα. Τι είχαν της είπε... σχέση τώρα... και παντρεύτηκαν πριν είχαν λίγο καιρό. Τον Αύγουστο όταν βρέθηκαν, μας τα λέει όλα αυτά, θα την ακούσουμε, όλο το παρασκήνιο, πώς, πότε, πού βρέθηκαν, τι είπανε αυτοί οι άνθρωποι, τι της είπε στη γυναίκα του, πώς της απίφθινε το λόγο. Αλλά Ζήνα, πρέπει να πούμε πως σχολιάζει και όλες τις εξελίξεις και τις τωρινές με την συγκεκριμένη γυναίκα που εμφανίστηκε σήμερα και είπε ότι εργαζόταν στους Ράδιο Αρβίλα και καταγγέλει αντίστοιχα τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Πρέπει να πω πως δεν σοκάρεται με αυτή την εξέλιξη, γιατί η ίδια, όπως μου είπε, γνωρίζει πόσο πιεστικός και χειριστικός μπορεί να γίνει αυτός ο άνθρωπος. Οπότε... Και όπως είπε η δικηγόρος της χθες, πολλές φορές πήγε να την ντουμπάρει, να της αλλάξει τα μυαλά και να τη φέρει, έτσι να τη χειραγωγήσει και να τη ζητήσει συγγνώμη στο παρασκήνιο. Όχι στην αλήθεια, καθώς δημοσίευσε και μετά. Θέλει όμως να πούμε και κάτι συγκεκριμένο αυτή η γυναίκα σήμερα, κάτι το οποίο και τη χαροποιεί. Ακριβώς. Προσπαθεί λοιπόν να βρει την ηρεμία της. Δουλεύει πάρα πολύ, δουλεύει πυρετοδός, συνεχίζει την καθημερινότητά της. Αυτό που λέει για ακόμη μία φορά στην εκπομπή μας και θέλει να το μεταφέρουμε είναι να σταματήσουν να την ενοχλούν. Περνάει πολύ δύσκολα και αυτό που θέλει είναι να αφήσει το τηλεφωνό της, να αφήσει τα social media, να μην ακούει πλέον τίποτα άλλο, να επικεντρωθεί στη δουλειά της, γιατί αυτό την κάνει να ξεχνιέται. Και θέλει να μεταφέρουμε επίσης ότι από όλη αυτή τη διαδικασία που έχει υποστεί η συγκεκριμένη γυναίκα, ένα είναι το σημαντικό και αφορά... Και αφορά αυτό που είπε πριν και ο Πέτρος, ότι έχουμε, μάλλον θα έρθουν και αναμένουμε να έρθουν αλλαγές στον ποινικό κώδικα, τουλάχιστον μέσα από τη δική της περιπέτεια θα βγει και κάτι καλό. Δεν θα αφορά όμως το συγκεκριμένο. Όχι, ναι. Αλλά μετά. Είναι σημαντικό που λέει εγώ εκτέθηκα όσο εκτέθηκα, αλλά όσο τουλάχιστον μέσα από μένα γίνεται κάτι καλό. Παρακαλώ. Όπως σας είπα και εχθές, σχετικά με την πληροφορία που είχατε και μου μεταφέρατε, οφείλω να επιβεβαιώσω πως τον περασμένο Αύγουστο είχα ενημερώσει τη μέλουσα γυναίκα του Στάθη Παναγιωτόπουλου σε μια τυχαία συνάντηση που είχαμε οι τρεις μας σχετικά με το επερχόμενο δικαστήριο και για όσα μου συνέβησαν παρουσία και του ιδίου. Τότε δεν είχαν ακόμα παντρευτεί και θεώρησα σωστό να την ενημερώσω για να ξέρει. Εκείνος την πήρε και έφυγαν. Μετά έμαθα ότι παντρεύτηκαν το φθινόπωρο. Από εχθές δεν έχω μιλήσει σε κανέναν και απορώ πως λένε ότι μίλησα αποκλειστικά σε κάποιους. Προσπαθώ να απέχω από το κινητό και τα social media, αλλά δυστυχώς με καλούν συνέχεια. Προσπαθώ να ξεκουραστώ και να συνεχίσω την καθημερινότητά μου. Εργάζομαι πυρετοδός αυτό το διάστημα, προκειμένου να μην τα σκέφτομαι όλα αυτά. Θέλω να είμαι απασχολημένη για να ξεχνιέμαι. Ευχαριστώ για όλη τη στήριξή σας. Έμαθα ότι μάλλον θα αλλάξει ο νόμος και χαίρομαι πολύ. Τουλάχιστον να βγει κάτι καλό από όλο αυτό που περνάω αυτά τα τρία χρόνια. Ξεκάθαρη λοιπόν, Ρία μου, να την ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά. Άρα αυτή η γυναίκα λέει το εξής, ότι εγώ το Στάθη τον συνάντησα και μίλησα με αυτή τη γυναίκα και της είπα ότι ο Στάθης είναι στο δικαστήριο μαζί μου γι' αυτό και γι' αυτό. Έλα, και συγγνώμη. Το έκανε από γυναική αλληλεγγύη, όπως μου είπε. Δεν πτωήθηκε όμως η μέλη του σύζυγος. Αυτό είναι το περίεργο όμως. Δεν θορυβήθηκε. Και πολύ καλά έκανε, θα πω εγώ, γιατί... Μπορεί όμως να την έπεισε ο Στάθης ότι ξέρει κάτι. Ναι. Ότι δεν είναι κάτι. Ναι. Δεν το ξέρουμε, παιδιά. Απλώς εμείς μεταφέρουμε τι μας είπε η συγκεκριμένη κοπέλα, η οποία είναι σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Όμως μας μιλά, μας εμπιστεύεται και θέλει να μεταφέρουμε κάποια πράγματα πάντα μέσα από την εκπομπή. Κυρία Κουτσελίνη, επειδή ασχολείστε
πολύ σωστά με αυτό το θέμα. Θέλω να σας πω κάτι που ίσως δεν το ξέρετε. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτός ο άνθρωπος έχει και μια άλλη πρωτιά. Συνήθως όλα αυτά είναι νεανικές εντός εισαγωγικών ιστορίες. Αυτός είναι πολύ μεγάλος στην ηλικία που τα κάνει. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί ότι αυτό το κόλπο με τα βιντεάκια και τα λοιπά είναι από 15-16 μέχρι 35 το μάξιμο παγκόσμιο. Αυτός έχει περάσει τα 50 και κάνει αυτό που κάνει. Λάβετε το υπόψη αυτό, θα μας απασχολήσει κύριε μετά Σουρά, κάποια στιγμή. Στην απολογητική του δήλωση πάντως ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι ήταν υπό την επίρρεια μιας κακής συγκυρίας και το έκανε αυτό. Τι θα πει αυτό στα ελληνικά, γιατί εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γι' αυτό σας ρωτώ, δεν το καταλαβαίνω, μήπως μπορεί να μας το εξηγήσετε. Αν είναι άντρας, να βγει να μιλήσει. Να μιλήσει στον κόσμο. Να εξηγήσει, έτσι κάνουν οι άντρες. Έχει δώσει, κύριε Σούρα, ακούστε να δείτε, επειδή είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Όχι, δεν έχει μιλήσει πουθενά. Άλλο θέλω, άλλο έχει αναγκάσει τους Ράδιο Αρβίλα μια άλλο ώρα να μιλάνε και να απολογούνται. Ο ίδιος δεν έχει μιλήσει. Ναι, ναι, επειδή είναι η διαδικασία σε εξέλιξη, είναι προφανές και επειδή έχει σχηματιστεί δικογραφία ότι έχει κληθεί από τον εισαγγελέα και έχει δώσει τις εξηγήσεις του. Δεν ξέρουμε βέβαια εμείς τι έχει πει στον εισαγγελέα, γιατί είναι, δεν έχουμε εμείς στοιχεία της δικογραφίας. Θέλω να θίξω όμως και κάτι άλλο. 2019-2018. Αυτή η ιστορία σέρνεται 3 χρόνια στα δικαστήρια. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να έχει γίνει η δίκη. Με αυτό δεν πρέπει να ασχοληθούμε κι εμείς. Είναι δυνατόν τα θύματα. Από το 2019 μέχρι τώρα, ξέρεις πολύ καλό ότι ήταν η κατάσταση με το COVID. Τι πάει να πει αυτό, Ρούλα μου. Είναι μια κατεπίγουσα κατάσταση αυτή και θέλω να δείξω και κάτι άλλο. Κατεπίγουσα όταν είναι πλημέλημα από κακούργημα. Το κάνανε πλημέλημα και ξανά κακούργημα. Τον κύριο Τσιάρα να τα πει. Θα σου πω και κάτι άλλο. Αυτά να τα συζητήσουμε. Θα σου πω και κάτι άλλο. Θα τα πούμε αυτά. Επειδή θίξαμε και χθες το θέμα του αυτό. Το γνωρίζετε, επειδή εχθές έτυχε να μιλήσω με έναν καθηγητή ποινικού δικαίου, τον κορυφαίο, τον κύριο Χρήστο Μιλωνόπουλο, λέω δημόσια το όνομά του. Μου είπε ότι από τη στιγμή που συνεχίζουν να είναι αναρτημένο το συγκεκριμένο υλικό στο διαδίκτυο, όπως λέει τουλάχιστον η καταγγέλουσα, το έγκλημα είναι διαρκές και πρέπει ανά πάσα στιγμή να γίνει και να υπάρξει διαδικασία του αυτοφόρου. Κάτι τώρα, το Πέτρο, μην κάνουμε πως δεν ξέρουμε. Ξέρεις ότι το βίντεο έχει διαρρεύσει κτλ. Ας σταματήσουμε τώρα εδώ όλη την υποκρισία. Υπάρχει το βίντεο. Βεβαίως. Το είδες. Έχω δει, όχι δεν το έχω δει εγώ, έχω δει στιγμιότυπα τα οποία έχουν διαρρεύσει. Υπάρχει, λοιπόν, μην υποκρινόμαστε. Την ξεφτύλισε αυτή την κοπέλα παντού. Τέλειως. Τέλος. Τέλος. Ναι, αλλά σου λέω ότι. Την ξεφτυλίσει διαπαντός. Σου λέω άλλο. Σε μια κλειστή κοινωνία. Τι σου λέω εγώ αυτή. Άντε είμαι ήρεμη τόσο καιρό. Ότι αυτή τη στιγμή, βάσει του νόμου, ανά πάσα στιγμή θα πρέπει οι εισαγγελικές αρχές να τσιμπήσουν τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Αυτό λένε οι καθηγητές του ποινικού δικαίου. Δεν είμαστε και πρωταγωνιστούμε στο Σιρινάκι. Δεν είμαστε στη Σιρήνα που μας έκλεισε, μας πληρώνει ο Σιρινάκης για να κάνουμε όχι ταινία. Όχι να πηγαίνει και να τρώει ανέμελα με τη σύζυγό του σαν να μην τρέχει τίποτα. Είστε σίγουροι. Γιατί τον είδα να φιγουράρει με μια μπλούζα εδώ Σιρήνα. Νόμιζα, χαμογέλασα, νομίζω ότι αναφερόσουν σε μένα. Δεν είμαστε πρώτα. Για τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Λοιπόν, τώρα πάμε στο τελευταίο αντίο του Γιώργου Τράγκα. Βρίσκεται ο Σπύρος Σιγούρος και εκεί, όπως σας είπα, όλοι οι συνεργάτες. Και δίπλα του έχει τον Κώστα Χαρδαβέλα, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Σπύρο, ο λόγος εσάς. Ακριβώς. Ζήνα, καλό μεσημέρα την Παναγία, την Ελευθερώτρια. Πολύ σύντομα, πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Χαρδαβέλα, να σας πω ότι στις 12 και 10 πέρασε το κατόφλι της Παναγίας Ελευθερώτριας και η πρώτη του σύζυγος, η τελευταία του σύζυγος, η Μαρία Ικαρά. Και αμέσως μετά ακολούθησαν και οι δύο του γυναίκες της ζωής του, η Βίκη Μαρκουλιδάκη και η Ντόρα Ισαμοίρη, καθώς και η γη του, ο Γιάννης και ο Φρέντι. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χαρδαβέλα, που είναι εδώ για το τελευταίο αντίο στον καλό του συνάδελφο. Μαζί με τον Γιώργο ξεκινήσαμε την δημοσιογραφική μας πορεία περίπου πριν από 50 χρόνια. Φίλοι πάντα, αλλά και αντίπαλοι, εκείνο στη βραδινή, εγώ στην απογευματινή. Συγκρουστήκαμε πολλές φορές και για λόγους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς, αλλά σε όλα αυτά υπήρχε μια αγάπη. Είναι μια γενιά των δημοσιογράφων που ήταν μια ξέχαστη ο Νίκος Καγκαουνάκης, ο Γιάννης ο Φάτσης. Και οι άνθρωποι άλλοι που ζουν, ο Φώτης ο Σιούμπρας, ο Δημαράς, ο Λιάννης, ήταν μια γενιά δημοσιογράφων που μπορεί να είχαν συγκρούσεις μεταξύ τους επαγγελματικές, γιατί είμαστε διαφορετικά μέσα, αλλά κυρίως αγαπιόμαστε και το βράδυ περνάγαμε πάντοτε μαζί σε κλαμπάκια κλπ. Δυστυχώς ο Γιώργος για μένα αυτοκτόνησε, γιατί δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, να εμβολιαστεί. Είχε πολλά να δώσει. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι θα έμπαινε στη Βουλή και με το κόμμα που έκανε. Πριν από 2 μήνες που τον είδα τελευταία φορά στο σπίτι του, μου άπλωσε τα όνειρά του, τα σχέδιά του, λέγοντάς μου ότι ρε Κώστα,
τα πήρα όλα πια και αναγνωσιμότητα και επαγγελματική επιτυχία και λεφτά. Αυτή την αγάπη που εισέπραξα θέλω να την δώσω πίσω στον κόσμο. Γι' αυτό παλεύω πολιτικά. Έφυγε νωρίς. Και ίσως κανείς δεν ξέρει, και μόνο η γυναίκα του, η Μαρία και τα παιδιά του και μερικοί προσωπικοί φίλοι, πόσο τρυφερός και ευαίσθητος άνθρωπος ήταν, παρά την αγριότητα που έδειχνε, τον τζαμπουκά και τις φωνές και τις συγκρούσεις κλπ. Καλό παράδεισο λένε στις περιπτώσεις αυτές. Εγώ θα πω να μας στείλει κανένα ρεπορτάζ από τον παράδεισο που βρίσκεται. Αχ, μωρέ Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ όταν άκουσα την είδηση είπα έφυγε και ο τελευταίος των Μοϊκανών που λέω, γιατί πραγματικά ήταν ο άντρας εκείνος που όταν ερχόταν στο πλατό είχε να πει μια καλή κουβέντα στη γυναίκα που αντίκριζε απέναντί του, στον δημοσιογράφο που έκανε καλό ρεπορτάζ. Ήταν η ψυχή και του πλατό και της παρέας. Οπότε λείπει και θα λείπει και στη δική σου παρέα. Θυμάμαι όταν ήταν εδώ η Μαρία, η σύζυγός σου, και της έλεγε ψάχνω τον Κώστα να τον βάλω στο κόμμα, κανόνισε, σε βάζω μέσω να έρθει ο Κώστα στο σπίτι να τα πούμε. Και τώρα μου μιλάς για αυτή τη συνάντηση, άρα τα κατάφερε να σε πάει στο σπίτι. Αυτό είναι το σημαντικό. Ήταν όταν έτσι, έβαζε έτσι κάτι, πείσμονε και το φτάνε μέχρι το τέλος. Κώστα έτσι μου. Και έχει ένα απίστευτο χιούμορ. Να σου πω ένα μόνο περιστατικό για να καταλάβει ο κόσμος πόσο ήταν άνθρωπος του χιούμορ, του γέλιου. Στο Χέφιλ τότε με τον Ανδρέα Παπανδρέου στο νοσοκομείο, τον είχαν στείλει από τον Ελεύθερο Τύπο, ήμουνα και εγώ για τα νέα, και κάποια στιγμή επειδή έγραφε πράγματα για τον Ανδρέα που δεν άρεσαν σε έναν από τους σωματοφύλακές του, τον πήρε στο κυνηγητό στο προάβλιο του Χέφιλ, έστωσα εγώ, τον πήρα τον σωματοφύλακα για να τον γλιτώσει, τον Τράγκα, να γλιτώσουμε τον Τράγκα. Την επόμενη μέρα μέναμε στο ξενοδοχείο των Γκρόσβενερ, έξω από το δωμάτιό μου βρήκα δύο πυγμαχικά γάντια αφημένα στην κατόφλη της πόρτας. Ανοίγω, μου τα είχε πάει ο Τράγκας και είχε ένα σημείωμα μέσα για την επόμενη φορά που θα με κυνηγήσουν και θα τρέξεις να με σώσεις. Καταλαβαίνεις ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το χιούμορ ήταν έμφυτο για αυτόν. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σπύρο μου, έχεις κάνει και κάποιες άλλες δηλώσεις με την Εύη Γιαρκιά και την Κατερίνα Σουλιώτη. Θέλεις να μου τους πεις ή να τους πω? Είναι δημοσιογράφοι, είναι άνθρωποι που δούλεψαν πάρα πολλά χρόνια με τον Γιώργο του Τράγκα. Ραγίζει καρδιά στο μήνυμα που στέλνει σήμερα ο Σπύρος ο Νάνος, συνεργάτης του για πάρα πολλά χρόνια, τον αποκάλεσε δεύτερο πατέρα του, αλλά και όσα είπε και ο Γιάννης ο Παπαγιάννης, αλλά και ο πολιτικός ο κύριος Αντόναρος. Ο κύριος Ευάγγελος Αντόναρος, αδελφός του Μάνου Αντόναρου, του δικού μου φίλου. Παρακαλώ. Ο Γιώργος Τράγκας ήταν ένας κορυφαίος της ελληνικής δημοσιογραφίας. Κυριάρχησε για 40 χρόνια σε ό,τι έκανε. Από το γραπτό λόγο μέχρι το ραδιόφωνο κυρίως και την τηλεόραση, και οι παρεμβάσεις του ήταν τόσο αποτελεσματικές για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί έπιανε το σφιγμό των ανθρώπων και της κοινωνίας μέχρι το τέλος. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε και να καταλαβαίνουμε και να θυμόμαστε τι είναι η πραγματική δημοσιογραφία. Μαζί πολλά χρόνια, μεγάλος δάσκαλος, ο καλύτερος ραδιοφωνικός παραγωγός που υπήρξε κατά τη γνώμη μου στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να συλληπιθώ στην οικογένειά του, στα παιδιά του, στη σύζυγό του τη Μαρία, σε όλους τους συγγενείς του. Το έργο που άφησε ο Γιώργος ο Τράγκας είναι σημαντικό και πιστεύω εμείς οι νεότεροι δημοσιογράφοι να το ακολουθούμε πιστά. Ας είναι ελαφρύ το χώμα, ένας μεγάλος πατριώτης δημοσιογράφος έφυγε από κοντά μας. Σήμερα έχει πεθάνει μεγάλο κομμάτι μέσα μου. 27 χρόνια μαζί του, από τη σχολή. Από το 94 δεν έφυγα ποτέ μακριά του. Τι να πω, ήταν πολύ ξαφνικό για μας. Έχω περάσει τα καλύτερα μου χρόνια. Πέθανε ο δεύτερος μου πατέρας. Το έχω πει για την πρώτη στιγμή. Ήταν ο πατέρας μου, δεν τον άφησα ποτέ. Το τελευταίο αντίο λοιπόν, στη μία ήταν η κηδεία, συνεχίζεται, εμείς είμαστε εκεί με τους τρεις δημοσιογράφους της εκπομπής. Πάμε να γυρίσουμε στο θέμα του Στάθη Παναγιωτόπουλου και χθες είδαμε και στην Τατιάνα Στεφανίδου στο T-Live, αλλά και στο δικαιολογητικά.gr τη φωτογραφία που φαίνεται ότι αμέσως χθες το μεσημεράκι έτρωγε σε ένα εστιατόριο της περιοχής που διαμένει
ο Στάθης με τη γυναίκα του που ανέφερες πριν. Το δικαιολογητικά.gr έχει και το ντοκουμέντο, δηλαδή το έχει σε βίντεο. Φαίνεται ότι κάποιος το τραβά αυτό το βίντεο εκεί, όταν τον έχουν δει μέσα στο εστιατόριο, τους έχει κάνει εντύπωση. Είναι σημαντικό, είναι αυτό το βίντεο. Κρύβουμε τη γυναίκα του γιατί δεν φταίει σε τίποτα για όλη αυτή τη διαδικασία. Ενδεχομένως, το μόνο που είναι ότι είχε την ενημέρωση από τη συγκεκριμένη κοπέλα ότι το είχε κάνει σε εκείνη κάτι τέτοιο και μας το επιβεβαιώνει η κοπέλα. Όχι βέβαια η πλευρά του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Δεν ξέρω αν θες κάτι να πεις πριν ακούσεις. Όχι, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι η ζωή συνεχίζεται κανονικά για τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Δεν βλέπω να έχει. Είναι να είναι δηλαδή ψυχολογικά ράκος. Χαλαρός είναι. Έχει βγει για το φαγητό με την σύζυγό του. Βέβαια, οι πράξεις του έχουν οδηγήσει σε ένα ψυχολογικό θάνατο την άλλη πλευρά. Αυτό θα ήθελα να σχολιάσω μόνο, τίποτα άλλο. Τι άλλο να πούμε. Ό,τι και να πούμε, Πέτρο μου, εγώ τον δεν βλέπω, μπορώ μια να χαρά το διαβάσω. Είναι. Έχει πάει εκεί πέρα, γιατί έχει φάει στο εστιατόριο. Γιατί αυτή η κοπέλα έχει ξεφτυλιστεί τελείως και επειδή είναι σε κλειστή κοινωνία και επειδή σήμερα είδα και μια εξέλιξη και μια συνέχεια και βλέπω, ας πούμε, και φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει και τα λοιπά, ντρέπομαι. Πάντως δεν έχει πτωηθεί. Νιώθω αηδία, να το πω έτσι, γιατί όπως το νιώθω θέλω να το πω. Αηδία. Αηδία για αυτή την πράξη. Και το πώς έχει κάνει αυτό το κορίτσι να είναι ένα ψυχολογικό ράκος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζονται, αλλά τουλάχιστον εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έπεσα από τα σύννεφα, από το ξάφνιασμα αυτής της είδησης ότι αυτός ο συγκεκριμένος άντρας έκανε κάτι τέτοιο. Δεν είχε υποπέσει ποτέ στην αντίληψή μου, δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα, διότι τώρα βγήκε και μια κοπέλα που ανήρτησε στο Facebook κάτι συγκεκριμένο. Να ακούσουμε τι λέει, που είχε περάσει από την εκπομπή όπου ήταν ο Στάθης Παναγιωτόπουλος. Παρακαλώ. Σαν πρώην εργαζόμενη στο Ραδιο Αρβίλα θα τα πω γιατί σαν γυναίκα τα έχω πει πολλάκις και τα είπαν κι άλλοι καλύτερα από μένα. Το θέμα της δημοσίευσης πορνογραφικού υλικού εν αγνία των συμμετεχόντων έχει προφανώς πολλές διαστάσεις, κοινωνικές, ψυχολογικές, νομικές. Θέλω εδώ να αναφερθώ σε μία μόνο, αυτή που αφορά την ανοχή των άλλων. Ας δεχτούμε ότι οι υπόλοιποι τρεις του πάνελ δεν ήξεραν ότι ο τέταρτος ανεβάζει στο ίντερνετ προσωπικές στιγμές άλλων ανθρώπων εν αγνία τους. Μιας και είναι αδύνατο να ξέρουμε αν ισχύει στα αλήθεια ή όχι, ας δεχτούμε ότι δεν το ήξεραν. Θέλω όμως, σαν άνθρωπος που συνεργάστηκα μαζί τους, να πω τι ήξεραν. Ήξεραν ότι ο εν λόγω τύπος είναι ένας γλοιώδης παρενοχλητής. Ήξεραν ότι την πέφτει σε ό,τι κινείται, προχωρώντας άμεσα και σε κινήσεις χοντράδες, αν τυχόν η εκάστοτε κοπέλα προσπαθούσε να αρνηθεί με ευγενικό τρόπο. Γιατί δεν έφτανε να δείξεις ευγενικά ότι δεν ενδιαφέρεσαι, καθώς κάθε ευγένεια την έπαιρνε ως αφορμή για περισσότερο μπάσιμο. Ήξεραν όλοι ότι παρενοχλούσε τα κορίτσια στο γραφείο, στο στούντιο, όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν. Φαίνεται βέβαια και στην ίδια την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια πως είναι αποδεκτό από τους υπόλοιπους το γλοιώδες πέσιμό τους σε συνεργάτηδες και καλεσμένες μουσικούς. Έχω πολλά παραδείγματα να δώσω και από τη συμπεριφορά του προς εμένα, όπως ότι με προσκάλεσε μέσα στο στούντιο την ώρα της ραδιοφωνικής του εκπομπής και ενώ βρισκόμουν στο χώρο για θέματα της τηλεοπτικής για να μου δείξει πώς γίνεται η εκπομπή και να μου την πέσει εντός και εκτός αέρα. Όπως ότι μου έφερε λουλούδια από τον κήπο της μητέρας του στα καλά καθούμενα και μπροστά στους συναδέλφους μου στη συντακτική ομάδα της Αρβίλας. Για το πόσο ντράπηκα φυσικά ούτε λόγος. Όταν παραιτήθηκα από την Αρβίλα με πλησίασε για να μου τάξει άλλη δουλειά και όταν να συναντηθούμε, να το συζητήσουμε, μου είπε έξω από τα δόντια ότι θα χρειαστεί πρώτα να περάσω από το σπίτι του για να μου δείξει τη συλλογή με τα συντή του. Και όταν έφυγα ιδιασμένη από εκείνη τη συνάντηση, φυσικά δεν πτωήθηκε, καθώς μου έστερνε μηνύματα στα οποία ποτέ δεν ανταποκρινόμουν για χρόνια ολόκληρα. SMS και Viber, πρωί ή βράδυ, χωρίς ποτέ να ανταποκρίνομαι. Δεν είχε καμία σημασία για τον σκύλο. Το τελευταίο μήνυμα μου το έστειλε πριν 4 περίπου χρόνια, 8 χρόνια από την τελευταία φορά που τον είδα, για να με ενημερώσει, έτσι στο άσχετο, για τις επιδόσεις του στο... Ναι, καλά διαβάσατε. Δεν ξέρω λοιπόν να σας πω αν ήξεραν για τις παράνομες πράξεις του, μπορώ όμως σίγουρα να σας πω ότι ήξεραν για τις νόμιμες και τις φανερές. Αυτές που στην καθημερινότητα γίνονται ανεκτές, εν μέσω αστείων, με βλέμματα που κάνουν πως δεν βλέπουν και με σκέψεις τύπου «Έλα μωρέ, έτσι είναι ο Στάθης». Με ανοχή, λοξές ματιές και σιωπηλή συγκάλυψη. Έτσι συνέπλεαν με το γυμνοσάλιαγγα οι υπόλοιποι. Αναγνωρίζω τις καλές τους προθέσεις εν γέννη, αλλά το σύννεφο από το οποίο δείχνουν να έπεσαν, όχι. Στην τελική, γιατί όχι, έτσι κι αλλιώς με αυτόν τον τρόπο δεν συμπλέει και η πλειονότητα των Ελλήνων που έχει στο περιβάλλον της ένα φίλο, ένα γνωστό, έναν ξάδελφο, ένα θείο ή ένα συνεργάτη που είναι ένας γλοιώδης πέφτουλας που παρενοχλεί γυναίκες.
Αυτά έγραψε λοιπόν, την αναζητήσαμε, προς το παρόν δεν θέλει να μιλήσει περισσότερα. Αρκεί, μας είπε αυτό, ενδεχομένως να μιλήσει κάπου αλλού. Πάντως, σήμερα που την αναζητήσαμε, δεν ήθελε να μιλήσει. Τώρα, να δούμε τι μας είπε και ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου. Αυτό που φαίνεται αυτό το βίντεο, μάλλον τραβηγμένο από κάποιο θαμώνα είναι, γιατί φαίνεται ότι έχει τραβηχτεί εσωτερικά. Δεν είναι. Βέβαια. Είναι κάποιος που ήταν μέσα εκεί, έτσι, κρυφά του τραβά μαζί. Παρακαλώ. Είδα και μια φωτογραφία με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και την σύζυγό του, από ό,τι δείχνουν όλα, να είναι στο εστιατόριό σας. Τι να σου πω, Ευρωπαϊκά, ο άνθρωπος ήρθε και έφαγε. Τι, ο άνθρωπος έφαγε. Τώρα τι να σου πω, εγώ ήμουν εκεί. Εσείς το Στάθη το γνωρίζετε, γιατί είστε εκεί στην ίδια την περιοχή, τον βλέπετε συχνά. Ο άνθρωπος περνάει από εκεί πελάτη. Ένα ήσυχο καλό πελάτη, τίποτα παραπάνω. Γι' αυτό που το λέω, στο λέω έτσι. Δεν είναι. Περνάει χιλιάδες κόσμο από εδώ. Τι να σου πω τώρα. Ο άνθρωπος είναι πελάτη, έρχεται, τρώει. Καλημέρα, καλησπέρα, τίποτα παραπάνω. Μέχρι εκεί. Αυτά είπε λοιπόν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε μετά και με άλλες αποκαλύψεις και είμαστε σε δύο διαφορετικά σημεία. Είμαστε στα Γρεβενά, όπου φαίνεται ότι ο γιος σκότωσε τη μητέρα του και έτρεξε γρήγορα να τη θάψει για να μην φανεί η αλήθεια. Αυτή τη στιγμή κρατείται. Ο ίδιος άνθρωπος φαίνεται ότι είχε σκοτώσει και τη γιαγιά του λίγα χρόνια πριν και υπάρχει και μια αποκάλυψη που μας κάνει ο ιερέας. Θα τη δούμε σε λίγο. Ο στρατής βρίσκεται στα Γρεβενά. Βρισκόμαστε και στα δικαστήρια με τον Δημήτρη Νταμιανό για το τετράχρονο παιδί που φέρεται ότι κακοποίησε σεξουαλικά ο νηπιαγωγός. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Και είπαμε ότι σήμερα δυστυχώς είναι μια δύσκολη μέρα, κύριε Σούρα, με πολλές αποκαλύψεις. Πολύ, πολύ. Είναι αυτό που είναι εικόνα σου, είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Πολύ. Εγώ αυτό το ερωτηματικό βάζω, γιατί αν είμαστε αυτό, δυστυχώς. Πολλά ερωτηματικά. Χρειαζόμαστε πολλά φάρμακα. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, το τελευταίο αντίο αυτή την ώρα στο Γιώργο Τράγκα και με ενημερώνει η Εύη Γιαρκιά ότι έφτασε και ο Γρηγόρης Πετράκος εκεί χωρίς μάσκα και έχει έτσι λίγο δημιουργήσει ένα κλίμα έτσι δυσκολίας, ας το πω έτσι απλά. Εύη μου. Ζήνα, καλό μεσημέρι και από εμένα, από την Παναγία την Ελευθερώτρια. Το είστε το χέρι σήμερα στο Γιώργο Τράγκα. Όντως, πριν από λίγο έφτασε ο συνεργάτης του, τραγουδιστής Γρηγόρης Πετράκος, ο οποίος ήταν γραμματέας στο κίνημα Ελεύθερων Ανθρώπων. Όλοι εδώ φοράμε μάσκα. Έχει σημασία διότι και η εξόδιος ακολουθία, η κηδεία, είναι από έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή από κορονοϊό. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν έφτασε εδώ, ενώ είναι συγκεντρωμένο πλήθος κόσμου και δεν φοράει μάσκα. Ακούστηκαν κάποια σχόλια από τους παρευρισκόμενους. Φυσικά δεν γίνονται με το ζόρι αυτά τα πράγματα. Εδώ υπάρχει και παρουσία της αστυνομίας. Όντως δημιουργήθηκαν σχόλια, Ζήνα, ναι, από αυτή την παρουσία. Μου έστειλαν και εμένα πολλά μηνύματα, Ευάκη μου. Λέει, γιατί το αποκρύπτετε αυτό. Λέω, δεν το αποκρύπτουμε. Είναι οι τρεις συνάδελφοι εκεί. Και σταδιακά, πριν ήταν στη σύνδεση ο κύριος Χαρδαβέλλας, τώρα θα το αναδεικνύαμε και αυτό, ναι, το θέμα. Είναι βέβαια σε εξωτερικό χώρο και σε εξωτερικό χώρο επιτρέπεται το να μην φοράς μάσκα. Το δύσκολο βέβαια είναι ότι είναι σε μια κηδεία συνοστισμό. Ναι, ναι, ναι. Το λέω. Είπα. Συνεχίζω. Έχει συνοστισμό. Είμαστε πολύ σκόσμος. Συνεχίζω, Εύη μου. Συνεχίζω, Εύη μου, και λέω ακριβώς αυτό που λες και εσύ. Έχει το συνοστισμό. Έχει το συνοστισμό που έχει και η αγορά της Ερμού. Να το πούμε έτσι. Όταν κατέβεις, συνοστισμό έχει. Δηλαδή, είναι ήξεις αφήξεις. Είναι τολμάς να μιλήσεις, δεν τολμάς να μιλήσεις. Θέλεις να τα πεις, δεν θες να τα πεις. Πέφτουμε από τα σύννεφα, Εύη μου, πάντως, που δεν φοράει τώρα μάσκα ο κύριος Πετράκος. Οι απόψεις του είναι γνωστές του συγκεκριμένου ανθρώπου. Τις έχει εκφράσει και η γρυπούλα είναι ο κορονοϊός, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Η είδηση είναι ότι έφυγε από την πλατεία που είχε πάει να κατασκηνώσει ένα βράδυ. Σε ένα παγκάκι έμενε. Σε ένα παγκάκι. Και έκανε καθιστική διαμαρτυρία. Φοράει μάσκα, δικαίωμά του, μη φοράει. Ας μη φοράει. Εγώ θα τον σεβαστώ. Όλοι μας σεβόμαστε. Σέβομαι και λέω αυτό που θέλω να πω μέσα από την καρδιά μου. Έχει πάει χωρίς μάσκα και επειδή πήραμε πολλά μηνύματα γιατί δεν το δείξαμε,
δεν είναι δεν θέλουμε να το δείξουμε, είναι ένα κομμάτι που έχει μια διαδικασία. Δηλαδή, μας έστειλε το πλάνο η Εύη Γιαρκιά να το φτάσει στο κοντρόλ και να το δείξουμε στον κόσμο. Παίρνουμε μαθήματα από τη ζωή. Εκεί παίρνει ένα μάθημα. Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι. Είναι ότι ο κόσμος πια λέει, όπου ζει, γιατί δεν το δείχνει, ας πούμε. Το είπες τώρα, το συνόρα αυτό λέει. Γι' αυτό. Γιατρός, μπορώ να πω μία κουβέντα, σαν γιατρός, όχι ψυχίατρος. Μιλάμε για τη ζωή και για το θάνατο. Ακριβώς. Χρειάζεται να συζητήσουμε. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Μια γρυπούλα μιλάμε είναι. Για τη ζωή και για το θάνατο. Γρυπούλα με 19.000 νεκρούς. Εντάξει, τι έγινε. Σε ένα ρεπορτάζ που θα έχετε πολλά να πείτε, να το πάμε στα Γρεβενά, εκεί που βρίσκεται ο Στρατής Λιμνιός. Και είναι αλήθεια ότι είναι ένα θέμα που με σόκαρε εμένα. Και χθες το βράδυ έστειλα μήνυμα στο Στρατή να πάει σήμερα στα Γρεβενά για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί, Στρατή μου. Γεια σας, Ζήνα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε έξω, όπως βλέπετε όλοι, από την ασφάλεια Γρεβενών. Εδώ συνεχίζει και κρατείται ο 59χρονος γυμναστής, ο οποίος φέρεται να έχει πνίξει την 83χρονη μητέρα του το βράδυ της Τρίτης. Για την ιστορία αναφέρω ότι ο περιούολόγος είχε καταδικαστεί το 1993 για το φόνο της γιαγιάς του. Τώρα, αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός πήρε μια παράταση 24 ωρίων, όπως προεβλέπεται άλλωστε, για να απολογηθεί εκ νέου αύριο στον ανακριτή. Να σου πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στη σύλληψή του με έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς τους κίνησε τις υποψίες το γεγονός ότι ο ίδιος ζήτησε από το γραφείο τελετών να γίνει εσπευσμένα η κηδεία της μητέρας του. Κάτι το οποίο δεν το άφησαν έτσι στον αέρα να πλανάται οι αστυνομικοί, καθώς υπήρχε αυτό το δεδομένο. Έτσι, μπράβο, και είχε δηλαδή σκοτώσει και τη γιαγιά του. Έτσι, δολοφονία. Έτσι, μπράβο. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ, Στρατή μου, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και αμέσως μετά ερχόμαστε να μας δώσει τη συνέχεια. Παρακαλώ. Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Βόρειο Ελλάδα συγκλονίζει. Ένας 59χρονος απόφυτος γυμναστικής ακαδημίας πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα, καθώς ο ίδιος φέρεται να σκότωσε την 83χρονη μητέρα του. Οι αστυνομικοί έφτασαν στη σύλληψή του, καθώς τους κίνησε την περιέργεια το γεγονός ότι ο ίδιος ζήτησε από το γραφείο τελετών να γίνει εσπευσμένα η κηδεία της μητέρας του, ενώ ισχυρίστηκε πως τη βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι της. Ωστόσο, στο παρελθόν, ο φερόμενος ως δράστης είχε κάνει άλλη μία δολοφονία μέσα στην οικογένειά του. Το 1993 καταδικάστηκε για το φόνο της γιαγιάς του με τσεκούρι και 11 χρόνια μετά αποφυλακίστηκε. Για το θάνατο της 83χρονης μητέρας του διατάχθηκε νεκροψία νεκροδομή, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό, ενώ στο σώμα της βρέθηκαν και ίχνη σεξουαλικής επαφής. Γείτονες και φίλοι της άτυχης 83χρονης μίλησαν στην εκπομπή μας και το Στρατή Λιμνιό. Αυτό το φωνικό υπήρχε κανονικό μια φορά στη γιαγιά του. 28 χρόνια πίσω λένε. Ναι. Με διαφορά προχθές, τη μάνα του βέβαια, τη βίασε. Τη βίασε, έτσι οι πληροφορίες μου τη βίασε. Και με διαφορά ήσαν την εκτέλεσε. Ειδοποίησε ύστερα για την αστυνομία και η αστυνομία τώρα επί ένα γραφείο των τελετών και την πήγαινε η κοψή στη Θεσσαλονίκη. Και την φέρανε χθες και την κηδέψαμε. Λεπρό πράγμα. Αυτή είναι η γυναίκα πώς έζησε αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή, εσύ μας λες ότι αυτή η γυναίκα κακοποιεί το από τον ίδιο της το γιο. Ναι. Το χωριό είναι υπεύθυνη υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες τον πήραν κανένα, τον κλείσαν μέσα και τον πουλήκαν. Αυτό είναι. Τον έβλεπε παπαθήμιο αυτόν στην καθημερινότητά του κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτό δεν εμφανιζόταν. Αυτό μα τόσε. Το μόνο που είδε, πήρε πνευματούς και φώναζε. Άκουγε εσύ φασαρίες εδώ πέρα με τη μάνα του να έχει. Με τη μάνα του δεν φώναζε. Μόνος του φώναζε. Μόνος του. Μόνο με τα σκυλιά. Με τα σκυλιά είχε αμανία. Λυπήθηκαμε γιατί ήταν καλή η γυναίκα. Ούτε με κανέναν μάλωση, ούτε τίποτα. Αυτό το ρεπορτάζ κατέγραψε ο Στρατής Λιμνιός. Στρατή, ήθελες να συμπληρώσεις κάτι, γιατί εδώ ο κύριος Σούρας ξαφνιάστηκε με κάτι που άκουσε. Υπήρξε συγκεκριμένα, κύριε Σούρα, ξαφνιάστηκατε. Υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση. Θα σας πω κάτι, κυρίες και κύριοι, κύριε Σούρα, Ζηνά μου, ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μετά την γιατροδικαστική εξέταση η οποία ακολούθησε, φέρεται λοιπόν η γυναίκα αυτή να έφυγε από τη ζωή από ασφυκτικό θάνατο που προήλθε από πνιγμό.
Όμως, η αποκάλυψη που κάνουμε σήμερα μέσα από την εκπομπή είναι ότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που προέρχονται από υψηλά ιστάμενες αστυνομικές πηγές, βρέθηκαν ίχνη σεξουαλικής επαφής. Με την 83χρονη. Με την 83χρονη. Γεγονός που μας... Εκρατείται ο γιος της. Που είχε σκοτώσει τη γιαγιά. Όχι, απλώς τα λέω σε μια σειρά. Του ιού, απόφυτος γυμναστικής ακαδημίας, να το τονίσουμε και αυτό, ο οποίος ήταν και εκπαιδευτικός, όπως έχω κάνει ρεπορτάζ αναλυτικό και νομίζω ότι ήταν εκπαιδευτικός. Ακούσαμε πριν στο ρεπορτάζ ότι την κακοποιούσε κιόλας. Το είπε ο κύριος πριν. Κακοποιούσε επί σειρά χρόνων. Ακριβώς, και ο ιερέας του χωριού, ο οποίος γνώριζε πάρα πολύ καλά την οικογένεια, έτσι, και παρατηρούσε αυτό το μαρτύριο της 83χρονης. Γιατί δεν είχε επέμβει. Ήταν έγκλειστη στο σπίτι. Μπορεί να επέμβει. Ο ιερέας. Ο ιερέας μπορεί να επέμβει. Γιατί να πει, άμα δεν θέλει μάνα. Όχι. Άμα δεν... ήθελε η μάνα να το πει εδώ, η μάνα τον μπορεί αγκάλιασε μετά το θάνατο της γιαγιάς. Αλλά θέλω να καταλάβω κάτι. Αυτός όταν σκότωσε τη γιαγιά του και πήγε φυλακή. Βγήκε μετά. Όχι, δύο λεπτά. Σαν τι πήγε, σαν ένας κακοποιός. Σαν τι άλλο. Υπήρχε ψυχιατρική διάγνωση, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν άρρωστος, δεν ήταν άρρωστος, ήταν ένας εγκληματίας, ξέρουμε. Γιατί αυτό που ακούμε σήμερα είναι πρωτάκουστο το δεύτερο κομμάτι που δεν θέλω ούτε καν να το πω. Κύριε Σουρά, αν αυτό αποτελεί μια σαφή ένδειξη του ρεπορτάζ του οποίου κάναμε, είναι το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια μπαινόβγαινε σε ψυχιατρικές δομές. Άρα ήταν άρρωστος. Δημιουργούσε δε πάρα πολλά προβλήματα. Έτσι φαίνεται, έτσι λένε οι πληροφορίες μας από το ρεπορτάζ και οι άνθρωποι που το γνώρισαν και μέσα στο χωριό. Μπαινόβγαινε χαρακτηριστικά, μου είπανε, σε ψυχιατρικές δομές. Ήταν ιδιαίτερος επιθετικός με όλους. Φώναζε και. Καλά, καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε. Η αποκάλυψη της εκπομπής είναι, ότι σκότωσε τη γιαγιά. Βγήκε έξω, πήγαινε σε ψυχιατρικές δομές. Κρατείτε τώρα ότι σκότωσε τη μάνα του και παράλληλα τη βίασε. 83 ετών. Άλιστα. Ακόμα χειρότερα, μα είχε ψυχιατρικό πρόβλημα. Να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Βεβαίως, να πούμε ότι η οικογένειά του είχε διαλυθεί μετά την τέλεση του εγκλήματος πριν από 28 χρόνια. Η σύζυγός του, γιατί είχε παντρευτεί, και η σύζυγός του πήρε το κορίτσι, το κοριτσάκι του, τότε κοριτσάκι, τώρα είναι κοντζάμ γυναίκα και αυτό το παιδί, και εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πρέπει να είναι σε κάποιο μέρος της Βορείου Ελλάδος, αρκετά μακριά. Δεν χρειάζεται, να το πούμε, γιατί εδώ ο άνθρωπος αυτός σκότωσε τη μάνα του, τη γιαγιά του, τέλος πάντων. Αύριο έπεται δικαστική εξέλιξη, όπως φαίνεται εδώ. Ήταν ιδιαιτέρως επιθετικός και σε εμάς τους δημοσιογράφους νωρίτερα, κατά την ώρα που ερχόταν στο δικαστικό μέγαρο, αλλά. Εντάξει, για την ιστορία θα αναφέρουμε και αυτό το ρεπορτάζ. Κρατή μου, έχεις κάνει και άλλη αποκάλυψη από την πρώτη στιγμή. Δεν είχαμε προλάβει τις προηγούμενες μέρες να το αναδείξουμε. Ανατροπή στο θέμα με το ζαχαροπλαστείο. Έχεις όλο το ρεπορτάζ, καθώς και η κηδεία αυτής της άμυρης γυναίκας. Να το δούμε. Σοκαρισμένη ακόμα είναι η τοπική κοινωνία στη Νέα Μάδητο Θεσσαλονίκης μετά το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε ζαχαροπλαστείο της περιοχής, με θύμα μία 55χρονη γυναίκα. Δράστης, όπως φαίνεται, ήταν ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Αν και αρχικά είχε υποθεί πως μία γυναίκα και συγκεκριμένα η πεθερά της ήταν αυτή που πυροβόλησε την 55χρονη, έγινε η πλήρης ανατροπή στην υπόθεση. Ο δράστης, που διέμενε στα Τρίκαλα, πήγε μέχρι τη Θεσσαλονίκη και πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα με καραμπίνα, επειδή, όπως είπε, τον είχε εγκαταλείψει και μάλιστα φορούσε γυναικεία ρούχα για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη. Στην εκπομπή μας και το Στρατή Λιμνιό μίλησαν αποκλειστικά ο γιος και ο αδελφός της άτυχης 55χρονης, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή είχαν υποστηρίξει αυτή την εκδοχή. Αυτός που τη σκότωσε εδώ πέρα ήταν ο πατέρας μου. Αυτό πιστεύω εγώ. Ήταν αυτός. Γιατί την στα Στρίκαλα την βιώσουμε με μαχαίρι, με βενζίνες και με αυτά, πολλά πράγματα. Είχε βιώσει επομένως εκφοβισμό. Ήταν χωρισμένη η μάνα, μην ήταν χωρισμένη. Και την είχε απειλήσει. Την είχε απειλήσει πολλές φορές. Την είχε απειλήσει πολλές φορές. Και εδώ που ήρθε πιστεύω να ήταν αυτός με το γιο ταχύ. Μα φέρεται να υπάρχει άλλη γυναίκα. Η γυναίκα δεν ήταν αυτός. Είχε φορούσε ρούχα γυναικεία. Έτοιμα.
μαμά σου είχε επικοινωνία, σου έλεγε ότι είχε αναγκαστεί να φύγει. Όσο να κάνει, μάνα μου είναι, την αγαπούσα αυτό. Εννοείς ότι μετά το χωρισμό της έκανε ξανά τη ζωή της. Ναι, και παντρεύτηκε άλλον και δεν ήθελα να τη μιλήσω. Ναι, εντάξει. Άμως με τη γυναίκα μου μίλαγα. Μίλαγα με τη γυναίκα μου. Πριν 5-6 μέρες μίλησε. Έκανε παράπονο, σου έλεγε ότι φοβάται για τη ζωή της τελευταία εδώ πέρα. Εγώ το ήξερα αυτό. Όχι. Το ήξερα με τον πατέρα μου, ναι, που δεν πήγαν καλά. Ο πατέρα μου τη βάραγε με μαχαίρι στα Τρίκαλα. Έχουν κάνει ασφαλιστικά μέτρα στα Τρίκαλα. Ξέρουν αυτά. Τραγική φιγούρα ο Γιώργος, ο αδερφός της άτυχης γυναίκας, της Αλεξάνδρας. Ήταν ένα πράγμα απίστευτο, δεν το περίμενε. Εγώ είμαι 20 χρόνια εδώ. Ξέρω το χωριό. Δικαιώματα δεν δώσαμε σε κανένα. Και εγώ να τον έβλεπα εκείνη την ώρα που πάει δέμο, 100% πρέπει να ήταν αυτός. Φορούσε γυναικεία ρούχα, μαύρα. Μιλάχνος. 100% πρέπει να ήταν αυτός. Ο πρώην αντρατής που είχαν ένα ιστορικό πριν 3-4 χρόνια, την πήραζε, ήταν ένα μήνα σε μένα, τη φιλοξενούσα. Πόσο καιρό τώρα, περίπου? Ένα μήνα, 35 μέρες σε μένα. Ήταν νοικοκυρά γυναίκα, καλή γυναίκα. Δικαιώματα σε κανέναν δεν έδωνε. Πήγαινε η αμεροκάματο, έπαιρνε τα τσιγάρα της, το ψωμί της και εμείς έκαναμε φαγητό, τη φιλοξενούσα εγώ σαν αδερφός. Από τότε που τον έκανε ασφαλιστικά μέτρα, την καταγγελία στην ασφάλεια Τρικαλών. Δεν την πέραξε από τότε, τίποτα. Έχει ένα χρόνο περίπου αυτή η ιστορία. 9 μήνες, ένα χρόνο, κάπου 12 μήνες. Πάει στο φούρνο, εκεί που άνοιξε την πόρτα, αυτός από πίσω την έριξε 4 φορές. Δηλαδή έσπασε και το τζάμι και ήταν απόσταση 1,5 μέτρο, 2 μέτρα. Πολύ κοντά. Και η ιδέα μας πάει 100% ότι ήταν αυτός. Και η κούρσα είναι αυτή που είπανε, την μπλε τη σκούρη. Πρέπει να του συλλάβουν και να το βάλουν μέσα. Δεν είχε προηγούμενα. Όλη μη γυναίκα, αυτά είναι ψέματα. Αυτός ήταν και φορούσε γυναικεία ρούχα, μαύρα. Που χωρίσανε, τον άφησε, δεν περνούσε καλά, το χτύπαγε, την έκανε. Τα πράγματα μέχρι το τσιγάρο έβαζε στο χέρι τη. Εδώ το όλοι. Και όταν είναι σε μια παρέα, τη ζήλευε κιόλας. Η κηδεία της άτυχης γυναίκας έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα της στα Τρίκαλα, μέσα σε κλίμα οδύνης. Ενώ ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα που του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε πως η σύζυγός του τον απατούσε όσο ήταν μαζί, τη ζητούσε να επιστρέψει στο σπίτι τους και εκείνη αρνιόταν. Κύριε Σούρα, δύο διαφορετικές ανατροπές. Το δεύτερο είναι η 17η γυναίκα που σκοτώνεται μέσα σε 11 μήνες στην Ελλάδα. Πάμε και εκεί να αποκτήσουμε το ρεκόρ. Είναι από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι διαταραγμένος, καθόλου άρρωστος. Ήξερε κανονικότατα τι έκανε βάσει αυτών που είδαμε κτλ. Και θα επέλθει η τιμωρία. Το πρώτο έχει πάρα πολλά ερωτηματικά, όχι προς τον δολοφόνο. Έχω καταλάβει τι είναι ο δολοφόνος. Είναι ένας ψυχιατρικά άρρωστος, γιατί έχει μπει, βγει πάρα πολλές φορές σε ψυχιατρία. Εμένα εκείνο που με ενοχλεί και για εκείνο που παλεύω τόσα χρόνια και δεν έχω κατορθώσει τίποτα, είναι το κομμάτι της αγγελικής εντολής. Αφήνουμε τους δολοφόνους, παύλα αρρώστους, μέσα στο σπίτι μας. Οποιοδήποτε από το χωριό μπορούσε να πάει να μιλήσει για να γίνει μια αυταπάγγελτη της αγγελική εντολή, εφόσον ήταν. Αφήνουμε τους αρρώστους να σκοτώνουν και μάλιστα να προβαίνουν και σε τέτοιες βέβυλες πράξεις. Πότε θα αλλάξει αυτό στο μυαλό μας? Ρε Έλληνα, βγαίνεις και μιλάς για τα πάντα. Είσαι απελευθερωμένος. Βγαίνεις και στα ίντερνετ και τρως τα μούτρα σου. Και όταν έχεις άρρωστο μέσα στο σπίτι σου, τότε σε πιάνει ντροπή και δεν θέλεις να βοηθήσεις. Να σωθείς εσύ και να σώσεις και τον άρρωστο πάνω απ' όλα. Έχετε δίκιο, κύριε Σούρα. Λοιπόν, πάμε στα δικαστήρια σήμερα, εκεί που είπαμε για τον νηπιαγωγό που κατηγορείται ότι αποπλάνησε 4χρονο αγοράκι. Ο Δημήτρης Δαμιανός βρίσκεται στα δικαστήρια. Δημήτρη μου. Καλό μεσημέρι και από μένα, Ζήνα. Είναι σε εξέλιξη η ανάκριση μιας υπόθεσης η οποία είναι πραγματικά σοκαριστική. Σοκαριστική η καταγγελία και συνάμα περίεργη, διότι ταυτόχρονα με μια καταγγελία πάρα πολύ βαριά, όπως αυτή της αποπλάνησης ενός ανηλίκου 4 χρονών, να τονίσουμε, και μάλιστα από τον νηπιαγωγό του, πράγμα που και κατά τον νόμο κάνει ακόμα πιο βαρύ το αδίκημα. Την ώρα που η καταγγελία αυτή από τους γονείς έχει φτάσει στις δικαστικές αρχές και αυτή τη στιγμή ο ανακριτής ανηλίκων ανακρίνει τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο, υπάρχουν στοιχεία τα οποία έχουν μπει στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών για το εάν η συγκεκριμένη καταγγελία ευσταθεί. Στοιχεία τα οποία, όπως είναι η δικαστική έκθεση βεβαίως,
για την οποία υπάρχει συζήτηση για το τι δείχνει είναι και καθαρή, το αν δείχνει παραβίαση. Είναι καθαρή η έκθεση, δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο η έκθεση αυτή, έτσι. Πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτή ακριβώς είναι η πληροφορία, ότι η ιατροδικαστική έκθεση είναι καθαρή, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό, όπως καταλαβαίνετε, για μια τέτοια υπόθεση. Και ταυτόχρονα ο κατηγορούμενος μέσω της δικηγόρου του έχει πει ότι πρέπει οι δικαστικές αρχές να κοιτάξουν και τους γονείς του συγκεκριμένου παιδιού, μιλώντας για παρελθόν το οποίο έχουν. Βεβαίως όλα αυτά έχουν μπει στο μικροσκόπιο, γιατί με αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα σοκαριστικό αδίκημα. Είμαστε φιδωλοί, αναμένουμε την απόφαση. Πάντως αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Θα ήθελα να βάλουμε άνω τελεία εδώ. Κάνει λόγο για προκύματα. Προσωπικά θα ήθελα να βάλουμε άνω τελεία για να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Ο Δημήτρης παρακολουθεί έτσι κι αλλιώς. Τώρα, επειδή σας έχω πει στο τέλος κάθε μέρας πρέπει να έχουμε λίγο χαρά από Χριστούγεννα, να σας πω ότι στο e-shop της Ελπίδας, 9 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα, εδώ στον τένι μου, τον αγαπημένο μου, δείχνω τον μπρελοκάκι γούρι της Ελπίδας, διαχειρός Μαριάννας Λεμού. Μπαίνετε στο e-shop, να μπείτε κι εσείς κύριε Σούρα και να κάνετε τις αγορές σας για την Ελένη σας, για την κόρη σας, τη σύζυγο δηλαδή και την κόρη, και να τους αγοράσετε πολύ ωραία δωράκια. Λοιπόν, η κυρία Μάρα Ζαχαρέα μας ανοίγει το σπιτικό της, το Σπύρο Σιγούρο, και κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο της θυμάται τις δικές της όμορφες αναμνήσεις. Της εύχομαι στη ζωή της να είναι όλα τόσο φωτεινά, όπως και το φωτεινό αστέρι. Φωτεινό, φετινό αστέρι. Ωραίο. Ναι. Καλό. Το κατάφερες, καλό. Το κατάφερα και το είπα. Λοιπόν, της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να φωτίζεται έτσι όμορφα πάντα η ζωή της, μαζί με τον κύριο Ρουσόπουλο και τα παιδιά της. Να δούμε τι θυμάται και να πω ότι κάνει μεγάλη επιτυχία στο δελτίο μας, στο δελτίο ειδήσεων των 8 παρα 10. Ένα δελτίο που έχει αφήσει τη σφραγίδα του και μάλιστα σε μια δύσκολη τηλεοπτική περίοδο. Είναι πρώτο και συνεχίζει να είναι πρώτο τα τελευταία χρόνια, όπου ηγείται μαζί με τον Ηλία Παπανικολάου, τον Διευθυντή Ειδήσεων. Παρακαλώ. You better not pout, better not cry, better be good, I'm telling you why. Το πιο σημαντικό που θυμάμαι από τα Χριστούγεννα, μια ανάμνηση που δεν ξεχνιέται με τίποτα, είναι η γέννηση των δυο μου παιδιών, γιατί και τα δυο μου παιδιά έχουν γεννηθεί το Δεκέμβριο. Ειδικά ο γιος μου, που είναι ο μεγαλύτερος, γεννήθηκε 22 Δεκεμβρίου. Θυμάμαι ότι εκείνα τα Χριστούγεννα τα είχα περάσει μέσα στο μεευτήριο, αλλά ήταν τελείως ξεχωριστά, κάθε μανούλα θα το καταλάβει αυτό. Και θυμάμαι πως όταν γυρίσαμε στο σπίτι μετά τα Χριστούγεννα με το μωρό, ο Θόδωρος είχε στολίσει τα πάντα και ήταν μια ατμόσφαιρα μαγευτική. Γιατί και Χριστούγεννα και κλίμα γιορτών και ένα καινούριο μωράκι στο σπίτι και πρώτη φορά μαμά, είναι συναισθήματα τα οποία μένουν ανεξίτηλα στο βάθος του χρόνου. Και η κόρη μου όμως έχει γεννηθεί 17 Δεκεμβρίου, οπότε γυρίσαμε πάλι σπίτι από το μεευτήριο λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα. Πάλι ήταν όλα εξαιρετικά στολισμένα και έτσι είχαμε δύο παιδάκια μέσα στο σπίτι. Τα παιδιά μου έχουν 4 χρόνια διαφορά, με τα στολίδια, με το δέντρο, με τα φωτάκια. Ένα παιδάκι 4 ετών, ένα πολύ μικρό μωράκι, φροντίδα, δουλειές, κούραση. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί αυτές οι αναμνήσεις, τα γενέθλια των παιδιών μου και οι γιορτές ταυτόχρονα αυτές τις μέρες, γιατί την κόρη μου τη λένε Άννα, το γιο μου τον λένε Βασίλη, κάνουν το Δεκέμβριο ένα μήνα για όλη την οικογένεια πάρα πολύ γιορταστικό και πάρα πολύ ξεχωριστό. Θέλω λοιπόν να ευχηθώ στη Ζήνα, σε όλη την παρέα, σε όλους τους συναδέλφους και φυσικά στους τηλεθεατές σας, που είναι χιλιάδες κάθε μέρα, όμορφα Χριστούγεννα, όμορφες γιορτές με υγεία. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ που δέχτηκε αυτό το challenge στο δικό μας κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο να μιλούν για αναμνήσεις. Γιατί όπως φαίνεται η Μάρα μας παραμένει πάντα παιδί, παιδί Χριστούγεννο που λέω εγώ, γιατί συνδέεται με τα Χριστούγεννα και με τις γιορτές των παιδιών της, αλλά και με τις αλήθειες της ψυχής της. Και επειδή τη χάνει να τη γνωρίζω και το καλοκαίρι έτσι εκεί στην Πάρο να έχουμε βρεθεί, πάντα παραμένει παιδί. Αυτό είναι το γούρι της Ελπίδας. Ξέρω ότι η κυρία Βαρδινογιάννη το έχει στείλει και σε όλους τους παρουσιαστές και παρουσιάστριες εδώ του καναλιού. Αυτό είναι το μπρελοκάκι.
Είναι για τον καθένα από εσάς έτσι μια πρόκληση να το πάρετε και είναι πολύ ωραίο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο, φοριέται και στο λαιμό και σκουλαρίκια και εδώ βραχιολάκι. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και μέσα από την καρδιά μου θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ με αγάπη και ελπίδα για το αύριο. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και πριν μας πάρουν στον αέρα να προλάβω να δώσω την κούπα στο Δημήτρη Σούρα. Έλα εδώ, Δημήτρη. Έλα εδώ, γρήγορα. Σ' αγαπώ. Και εγώ. Σε ευχαριστώ. Πρέπει να κλείσουμε. Γεια σας. Γεια χαρά.